για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσικοβρόχο πινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα και σήμερα για αχμά, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κοντά από δύο της μελαχολίας, γενικότερα να κάνουμε μια γνή, μια αυθεντικιά, μια παρασκευιάτικη ζουμουσάδα! Έλατε στην παρέα μας, έλατε, κοπιάστε πουλάκια μου, έλατε, 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 ζουμουσάκια και όχι μόνο, γιατί έχουμε πολλά ετοιμάσει για εσάς, πολλά έχουμε να πούμε, δωράκλες υπερατού, τρέλα σήμερα, διότι σήμερα με τα τηλέφωνά σας από τις 8.30 και μετά, από τις 8.30 ξαναλέω και πέρα, αλλά και μετά τις, από τις 8.30 και μετά στον αέρα. Από τις 9 και πέρα, από τις 9 και πέρα θα έχουμε και τα τηλέφωνα εκτός αέρα. Θα έρθει η Μαριλή στη γραμματεία, διότι σήμερα δίνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα. 3 μαγικά χαρτάκια, τα οποία όπως καταλαβαίνετε την επόμενη εβδομάδα θα είναι ανάρπαστα. Θα είναι αφάντα. Το κατανοείτε νομίζω, έτσι. 3 μαγικά χαρτάκια. Τέτοια δίνουμε σήμερα. Δίνουμε επίσης ένα καταπληκτικό τριήμερο στο ξενοδοχείο Λήθος. Όποιος έχει πάει στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο γνωρίζει ότι μιλάμε για ένα στολίδι, για ένα παλάτι πετρόκτιστο, με ξύλο μέσα, με εστιατόριο, με καφέ, με θέα σε όλο το χωριό ψηλά, με τρομερή εξυπηρέτηση. Εκεί ο Κώστας έχει κάνει πραγματικά έναν προορισμό μοναδικό, ονειρεμένο, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, με πρωινό και δώρο και η κάρτα για το χιονοδρομικό και ο εξοπλισμός από το Marino Sports. Αυτά είναι λοιπόν. Αυτά είναι λοιπόν τα δώρα που έχουμε να δώσουμε σήμερα. Είναι κατάσταση υπερατού, όπως καταλαβαίνετε. Ψήνομαι να στείλω δώρο στον εαυτό μου. Μήνυμα και να με κληρώσω. Ο σημερινός νικητής 6972 σε 206 Τσατσαρός Κωστής. Α! Ένα συνονόμενο, λες και είναι και Παπαδόπουλος Γιώργος, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πάρ' το τηλέφωνο το παλικάρι και να πάρουμε τον εαυτό μας. Να βγω εγώ και να κάνω και τον έκπληκτο. Ναι. Έλα γιαγιά. Να κερδίσει γιαγιά. Έλα πουδάκι μου. Γιαγιά έστειλες μήνυμα με τον ονοματεπώνυμο μου. Ναι παιδί μου. Τι, ξεκουλώθηκα μεν. Ναι γιαγιά, από 150 τηλεφωνήματα εσύ θα πας για σκι! Και σλάλομ! Δεν εμπέζουνε! Τα τσεπέρια! Και τα μαλλιά και οι φούστες! Χαμός! Είχα τάξει γιαγιά σήμερα. Δεν είμαι έτοιμος. Και δεν είμαι έτοιμος γιατί σήμερα νιώθω ότι πρέπει να βάλω κι εγώ τη φωνή μου. Σε αυτούς που θα φωνάξουν, σε αυτό που λέμε όλη την εβδομάδα. Ότι δεν πρέπει να ταξιδέψει έστω και ένας φίλος της ομάδας στη Λαμία. Επειδή ακούω και άλλα πράγματα και άλλα ραδιόφωνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, πέρα από το δικό μας, πέρα από το Λίμπερο, τη βόλτα την κάνουμε πολλές φορές σε όλους τους σταθμούς. Άκουσα χθες κάπου να λένε «Αν αγαπάτε την ομάδα, μην πάτε». Μεγάλο λάθος. Και αναφέρονται φυσικά στα παιδιά της Θύρας 4, έτσι, που χθες έβγαλαν την ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε. Ακούστηκε λοιπόν αυτό, το «Αν αγαπάτε την ομάδα, να μην πάτε». Καταρχήν είναι τελείως λάθος, είναι τελείως λάθος ο τρόπος με τον οποίο ξεκινούν και το σκεπτικό με το οποίο ξεκινούν αυτοί που λένε αν αγαπάς την ομάδα. Λάθος.
Δεν βάζουμε καθόλου στη ζυγαριά αν αυτά τα παιδιά εκεί αγαπάνε την ομάδα ή όχι. Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί τους, με τον τρόπο τους, με το σκεπτικό τους, με την ξεροκεφαλιά τους, με οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχει. Αυτός που λέει το αν, το βγάζει πολύ εύκολα από το στόμα του. Δεν είναι εκεί για να τους δει, όταν τους τρώει το αγιάζει, όταν είναι μόνο αυτοί, όταν έχουν παραμελήσει τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους. Και είναι μόνο εκεί για τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν υπάρχει αν για μένα. Εγώ θα την πω αλλιώς την πρόταση. Όχι αν αγαπάτε την ομάδα, μην πάτε. Επειδή αγαπάτε την ομάδα, μην πάτε. Επειδή αγαπάτε, όχι αν. Επειδή όλη σας η ζωή είναι ο ΠΑΟΚ. Και όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, 33 χρόνια. Περιμένουμε όλη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, επειδή μαθαίνουμε τι γίνεται, μαθαίνουμε τι μπορεί να γίνει εκεί, γι' αυτό σας λέμε. Προσέξτε, δεν λέμε ότι συμφωνούμε. Δεν λέμε ότι συμφωνούμε με αυτό που γίνεται. Διότι είναι χούντα σε μια χώρα δημοκρατική να μην μπορείς να πας να δεις την ομάδα σου. Τη στιγμή μάλιστα που οι άλλοι μπόρεσαν και πήγαν και την είδαν. Και ο Βάζελος πήγε πρόσφατα και στην ΑΕΚ έδωσαν εισιτήρια ασχέτως. Και στον Ολυμπιακό ασχέτως που ήταν σε άλλο γήπεδο. Με την ΑΕΚ νομίζω πρέπει να ήταν και ψηλοέτοιμο το γήπεδο της Λαμίας. Πήγαν στον Ατρόμητο. Εκεί που δόθηκε ένα πέναλτι στην ΑΕΚ στον ρυθμό της Κορίνθου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέω λοιπόν ότι δεν συμφωνώ με το σκεπτικό. Όμως ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες αυτό είναι κόντρα στην ιδεολογία μου, κόντρα στα πιστεύω μου, όμως τι υπάρχει πάνω απ' όλα. Λένε τα παιδιά της σειράς 4, τα 33 χρόνια είναι πολλά και ολόκληρες γενιές παοξίδων δεν έχουν δει αυτόν τον τεράστιο σύλλογο να στέφεται πρωταθλητής. Δεν αντέχουμε ούτε στην ιδέα να μην είμαστε δίπλα στην ομάδα. Σε όσα γήπεδα και αγωνιστή. Ναι ρε παιδιά, αυτό λέμε ακριβώς. Επειδή περιμένουμε 33 χρόνια, τώρα λοιπόν και επειδή ξέρουμε ότι αγωνιστικά δεν μπορεί κανένας να μας σταματήσει. Θα ψάξουν τρόπο λοιπόν, θα ψάξουν τρόπο για να βλάψουν την ομάδα διαφορετικά. Το σύστημα καθώς γκρεμίζεται, καθώς γκρεμίζεται το σύστημα λοιπόν, θα ψάξουν να βρουν έναν τρόπο να μπήξουν τα νύχια τους στα πλευρά του δικέφαλου αετού, μη αγωνιστικό. Μη αγωνιστικό. Θα μου πείτε γιατί στο συγκεκριμένο γήπεδο ρε Κωστή, γιατί στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι κοντά η Αθήνα και ο Πειραιάς, γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο είναι μέσα σε πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, γιατί είναι ένα μικρό γηπεδάκι που πολύ εύκολα μπορεί να παρεσφρήσει ο καθένας. Γιατί αφαιρέθηκαν οι βαθμοί από τον Ολυμπιακό για τα επεισόδια. Γιατί μετά παίζουμε με αυτούς τους ακατανόμαστους. Γιατί βλέπετε ότι έχει λυσάξει όλο το σύστημα υποτιθέμενοι παραδοσιακοί εχθροί. Ντεμεκ αντίπαλοι ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα και είναι πιασμένοι αγκαλίτσα και έχουν απέναντι τον ΠΑΟΚ σαν εχθρό. Άνθρωποι που μέχρι προχθές υποτίθεται σκοτωνόντουσαν. Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό μεταξύ τους συμμαχίες οι τρεις για να μην φύγει γιατί ξέρουν ότι αν πάρουμε το πρωτάθλημα όταν πάρουμε το πρωτάθλημα μετά θα ακολουθήσει τσουνάμι. Θα ακολουθήσει ένα ντόμινο εκτόξευσης. Δεν θα προλαβαίνουν. Δεν θα προλαβαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν σέβομαι απεριόριστα τα παιδιά που τρώνε τα νιάτα τους εκεί στα τσιμέντα. Σέβομαι απεριόριστα και τους τωρινούς της θύρας 4 και τους παλαιούς. Διαφωνούμε πολλές φορές και με τον τρόπο. Και δεν εννοώ αυτούς που θα σηκώσει να πετάξει την πέτρα ή να πετάξει τη φωτοβολίδα. Ούτε καν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάω για αυτούς πραγματικά είναι εκεί με όλη τους την ψυχή που ο ΠΑΟΚ είναι η αρχή και το τέλος της ζωής τους. Που δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Που δεν έχουν άλλη έγνοια στη ζωή τους παρά μόνο τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Πάλι με λύπη είδα χθες ότι αρκούσε τώρα μία ανακοίνωση για να σκοτώνεται το ένας με τον άλλον χθες στο διαδίκτυο.
Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για αδερφό και ας διαφωνείς μαζί του. Εγώ διαφωνώ με το ότι πρέπει να πάμε. Διαφωνώ. Δεν πρέπει να πάμε. Με το σκεπτικό ότι θα σώσω, ότι θα προστατέψω αυτό που αγαπώ. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Δεν συμφωνώ με όλο αυτό το σκηνικό, διότι είναι χούντα, διότι δεν σε αφήνει να πας. Γιατί σου λέει κάτσε ρε κύριε, δεν γίνεται. Πάω να παίξω. Πήγα στο Αγρίνιο, έγινε τίποτα. Πήγα στα Γιάννενα, έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Γιατί δεν με αφήνεις να πάω να χαρώ την ομάδα μου. Λέει ο απλός. Ο απλός οπαδός το λέει. Δεν θέλω τίποτα, δεν σου ζητάω κάτι. Εγώ θα ταλαιπωρηθώ. Λέμε λοιπόν ότι τώρα, ειδικά τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, παιδιά. Το λέω έτσι με πολύ αγάπη σε αυτά τα παιδιά που ξέρω ότι και ακούνε οι δικοί τους. Οι δικοί τους άνθρωποι. Είναι σαν να είναι μια λίμνη γεμάτη με πυράχας. Και σου λένε ότι ξέρεις κάτι, εκεί έριξαν πυράχας. Σε περιμένουν να βουτήξεις για να σου φάνε τη σάρκα. Και τι θα πεις, όχι εγώ έχω λαχτάρα για κολύμπη και θα πάω να πέσω. Μα αφού ξέρεις ότι σε περιμένουν στη γωνία. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δεν πρέπει να πέσουμε. Και όταν ο άλλος βγαίνει και λέει, δεν θα πλησιάσει κανένα στο γήπεδο αν δεν έχει διαρκείας της Λαμίας, ούτε καν οι δικοί τους οπαδοί. Άρα τι θα γίνει κύριε παιδιά που θα κατεβείτε, θα φάτε την ταλαιπωρία, να έχουμε και τίποτα θέματα έξω από το γήπεδο με αστυνομίες και τέτοια. Θερμή παράκληση είναι παράκληση δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είμαι κάποιος που μπορώ ούτε να επιβάλλω, ούτε να απαιτώ, ούτε να διατάζω, ούτε να θέτω όρους, τίποτα από όλα αυτά. Είναι παράκληση, σαν αδερφός προς αδερφό. Σαν άνθρωπος που αγαπά τον ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚτσής προς ΠΑΟΚτσή. Σαν ΠΑΟΚτσής προς ΠΑΟΚτσή. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Γιατί το ίδιο πράγμα που λαχταράτε τόσο πολύ αυτά τα 33 χρόνια και εσείς που είστε νεότεροι αλλά και οι παλαιότεροι, γιατί γνωρίζω παιδιά που μπορεί να μεγάλωσαν, που έφυγαν τα χρόνια τους και έφαγαν τα νιάτα τους εκεί στα τσιμέντα. Μην αφήσετε να συμβεί αυτό. Χάστε μία αναμέτρηση για να χάσετε ένα απόγευμα, ένα βράδυ για να ζήσουμε πολλά μαγικά μετά, στο τέλος. Δεν έχουν άλλο τρόπο να μας σταματήσουν, να το ξέρετε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Εξωαγωνιστικός. Είναι λοιπόν θερμή παράκληση, είναι έκκληση προς αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα ιδιοτελές πίσω από την τεράστια επιθυμία σας, από την τεράστια δίψα σας, να είστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε όλοι. Όμως θα πρέπει τώρα να επικρατήσει η λογική και όχι το συνέστημα. Γιατί εκεί πάνω θέλουν να πατήσουν αυτούς. Τι θα κάνουν, θα κατέβουν. Να μπουν 2-3 μέσα δικοί τους, να γίνει ένα μπουμπούλα και μετά πώς θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή τη ζημιά. Διότι άντε, παλιά γινόντουσαν επεισόδια, έτρωγες ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, άντε έπαιζες και κλεισμένο το θυρών που λέει ο λόγος, οκ, μπορεί να πεις. Που και πάλι είναι ζημιά. Δεν υπήρχε το θέμα της αφαίρεσης βαθμών. Εδώ αγωνιστικά δεν μπορούν να μας προλάβουν. Το καταλαβαίνετε. Θα κοιτάξουν λοιπόν να μειώσουν βαθμούς. Θα δημιουργήσουν. Εδώ βλέπετε τρώγονται στα Γιάννα που δεν έγινε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Γίναν διπλά και τριπλά έσχη στον αγώνα Τρίπολης Ολυμπιακού με διακοπή, με δακρυγόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν κουνήθηκε φιλαράκι. Δεν κουνήθηκε. Και τώρα ξαφνικά δημιουργούν θέμα εκ του μη όντως πάνε να δημιουργήσουν αυτήν την αναμπομπούλα. Όχι ρε παιδιά, μην τους κάνουμε το χατήρι. Μην τους κάνουμε το χατήρι. Θα επανέλθω να πω κι άλλα. Γιατί με καίει αυτό το θέμα, στεναχωρήθηκα εχθές. Γιατί είδα πάλι, αυτό είδα, ότι βρήκαμε πάλι μια ευκαιρία για να φαγωθούμε μεταξύ μας. Απέναντι είναι η Λαμία, μην ξεχνιόμαστε. Απέναντι είναι η Λαμία. Το νου μας λέμε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Γιατί ασχοληθήκαμε με οτιδήποτε άλλο. Με οτιδήποτε άλλο ασχοληθήκαμε αυτές τις μέρες. Εκτός από τον αγώνα με τη Λαμία.
Ελπίζω οι ποδοσφαιριστές να μην είναι αναπόσπαστοι. 9 βήματα μέχρι την αιωνιότητα, θα το λέω συνέχεια. 9 βήματα μέχρι την αθανασία. Να γραφτείτε με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία, την διαχρονική, την αέναη ιστορία, στο βιβλίο του ΠΑΟΚ. Με χρυσά γράμματα. Θα τα ξαναπώ όλα αυτά. Μπήκα, δεν είπα χορηγούς, γιατί από χθες με πνίγει. Ήθελα να τα πω, ρε παιδί μου. Ήθελα να τα πω. Με στεναχωρεί να βλέπω ΠΑΟΚΣΗ να μιλάει στα παιδιά της σειράς 4 με τρόπο υποτιμητικό. Δεν ξέρω αν είσαι ΠΑΟΚ. Μπορεί ΠΑΟΚΣΗ να μιλάει έτσι σε ΠΑΟΚΣΗ? Άλλο να είμαι θυμωμένος μαζί σου, άλλο να είμαι αγανακτισμένος. Ούτε σημαίνει ότι αυτός που σας λέει μην πάτε δεν είναι ΠΑΟΚ. Έχει κανένα ζόρι ο άλλος προσωπικό που σου γράφει μην πας αδερφέ, ακούστε μας αδέρφια, καταλάβετε. Δείξτε λίγο ψυχραιμία, βάτε στο πλάι τη μεγάλη επιθυμία σας να πάτε εκεί, το καταλαβαίνουμε και εμείς, την ίδια τρέλα κουβαλάμε. Αλλά τώρα δεν πρέπει να τους βάλουμε σφαίρα στο όπλο, δεν πρέπει να τους βάλουμε νερό στο δικό τους μήλο. Μας περιμένουν στη γωνία να μας βλάψουν. Μην μπείτε σε αυτό το μονοπάτι. Σε αυτό το μονοπάτι που θα πάτε, στο τέλος δεν έχει καλό τελείωμα, δεν έχει καλή κατάληξη για την ομάδα μας. Θερμή παράκληση. Είμαστε μια παρέα, μια μεγάλη οικογένεια ραδιοφωνική. Καταλαβαίνω το σκεπτικό των παιδιών. Καταλαβαίνω και το ότι βγαίνει μια αντίδραση απέναντι σε αυτό το κράτος που τόσα πολλά έχει στερήσει από την ομάδα μας. Και καταλαβαίνω και το ότι νιώθουν πως υπάρχει μια άδικη μεταχείριση. Σου λέει γιατί ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή λίγο. Ο Γαύρος γιατί ταξίδεψε? Ο Βάζελος γιατί? Η ΑΕΚ γιατί? Προχθές πήγε ο Παναθηναϊκός και έπαιξε. Εγώ τι είμαι, είμαι από παιδί? Είμαι από άλλη χώρα εγώ? Δεν μπορώ να πάω? Τι στο μπίμπιπ δημοκρατία είναι αυτή, σου λέει. Δεκτό. Στο σκεπτικό συμφωνούμε απόλυτα. Δεν λέμε ότι διαφωνούμε. Στο τέλος όμως της σκέψης, τι υπάρχει? Να προστατέψω τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Αυτή είναι η μεγάλη μου πρεμούρα. Αυτό πρέπει να πεις. Δάγκω στα χέρια σου και πες όχι ρε μπίμπιδες. Όχι ρε, δεν θα έρθουμε. Δεν θα έρθουμε για να μην σας κάνουμε το χατήρι. Γιατί δεν μπορούν από μόνοι τους 5 νοματέοι, γαύροι ή αεξίδες να βάλουν τα κασκόλ και να πάνε. Πρέπει να υπάρχει κόσμος και να παρισφρήσουν να μπουν μέσα. Αλλιώς θα είναι γραφική, θα το καταλάβουν όλοι. Για να γίνει η προβοκάτσια. Πρέπει να υπάρχει όχλος, πρέπει να υπάρχει λαός πολλής για να χωθούν μέσα και να κάνουν τη ζημιά. Γι' αυτό λέμε. Θερμή παράκληση. Το ξαναλέω. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ ρήματα του τύπου απαιτώ ή μην τολμήσει κανένας και αυτά. Αυτά είναι άλλη γλώσσα. Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα. Αδερφός με αδερφό δεν μιλάει έτσι. Άμα δω τον αδερφό με τον Νεκτάριο να πάει να κάνει κάτι λάθος, θα του μιλήσω έτσι? Απαιτώ να κάνεις αυτό. Θα τον πιάσω από τον μπράτσο και θα το πω έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ αίμα μου. Μη εκεί. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα προσπαθήσω να τον πείσω. Και επειδή θα ξέρει ότι οι προθέσεις μου είναι αγνές, τον αγαπώ. Γιατί έχουμε τα ίδια πιστεύω, έχουμε την ίδια τρέλα, έχουμε την ίδια επιθυμία. Θα με ακούσει και θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την επιθυμία να προστατέψω την ομάδα. Υπάρχει, σκεφτείτε λίγο. Αυτοί που σας λένε μην πάτε ρε παιδιά, τι είναι λιγότερο πάω από εσάς? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απλά είναι περισσότερο ψύχρεμοι. Είναι περισσότερο ψύχρεμοι. Ακούστε λοιπόν αδέρφια που θέλετε οπωσδήποτε να πάτε κάτω. Δεν πρέπει να παίξουμε χωρίς κόσμο στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Τους περιμέναμε χρόνια να έρθουν σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Στερηθήκαμε, είδατε τι έγινε. 7 αγωνιστικές. Άδεια, μαραζώσαμε. 7 αγώνες, ήταν ένα νεκρό τοπίο η Τούμπα. Μια νεκρή φύση, ένα ζωφερό σκηνικό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και τώρα στην τελική ευθεία δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, ρε. Απλά πρέπει να συμπεριφερθούμε έξυπνα. Πρέπει να συμπεριφερθούμε έξυπνα. Χθες έπεσε η πρόταση από το φίλο μας τον Άκη στο τραπέζι να ανοίξει η Τούμπα αύριο το βράδυ και στη γιγαντοοθόνη να προβληθεί το παιχνίδι. Να πάμε όλοι εκεί. Πολύ ωραία ιδέα. Και δεν ξέρω αν γίνεται από πλευράς νομικής, αν μπορεί, πρέπει να πάρει, νομίζω η ΠΑΕ κάποια στιγμή που το ζητήσαμε,
υπήρξε πρόβλημα με την Νόβα, σου λέει, δεν γίνεται κοινή θέα, ας πούμε, να βάλουμε. Πρέπει να λυθεί εκεί το θέμα με την Νόβα. Δεν είπα καθόλου χορηγούς. Δεν είπα ότι στην ηλεκτρονέτ υπάρχει από 20 του μηνός εντεκάδα με καταπληκτικά πράγματα. Εντεκάδα με αφιγραντήρες, με συσκευές μοναδικές, με χύτρες ταχύτητος, με πλυντήρια ρούχων, με στεγνοτήρια, με κλιματιστικά, με πακέτα σακούλας, σκούπες Philips, με ποια πράγματα, κουζινομηχανές κτλ. Θα υπάρχουν κάθε μέρα, θα γίνονται κληρώσεις με 11 πολύτιμα δώρα. Όποιος πηγαίνει να ψωνίζει την ηλεκτρονέτ του Παπουκίδης Νικολαίδης, θα γίνουν 11 κληρώσεις. Το βράδυ θα μου αποστέλει... θα μου αποστέλει ο Μάκης τον νικητή και θα τον ανακοινώνουμε μαζί. 11 μοναδικές προσφορές, 11 κληρώσεις, 11 δώρα. Και εμείς εδώ από την εκπομπή θα δώσουμε συγκλονιστικά πράγματα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά, μην ξεχνάτε, καφεμάγαζο, κορυφαία γεύση στον καφέ, κορυφαίες ποικιλίες, εσπρέσο βέντο. Επισκεφτείτε την Hell Expo, διότι εκεί θα υπάρχει το πρώτο Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival, μεγάλη γιορτή του καφέ και της κουλτούρας του στο περίπτερο των Εθνών, στο περίπτερο 6, 17, 18, 19 Φεβρουαρίου. Εκεί θα γνωρίσετε και τα προϊόντα Vento από το καφεμάγαζο.gr. Και βέβαια όλα στα όρθια, κορυφαίο ψητοπολείο, δύο ψητοπολεία και στην Κωνσταντινούπολεως 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Το νου μας λέω, το λέμε κάθε εβδομάδα το λέμε. Μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Μιλάμε αγωνιστικά πάντα, τα είπαμε τα άλλα. Καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Νομίζω το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ πονηροί οι καιροί. Πάρα πολύ. Πανηγύριζαν χθες κάποια site αθηναϊκά. Τρίβουν τα χεράκια τους κάποιοι. Σου λέει θα πέσουν στο λάθος. Θα το κάνουν το ατόπιμα. Θα μπορέσουμε να τους κάνουμε ζημιά. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο σοβαρός ΠΑΟΚ που βλέπουμε τις τελευταίες αγωνιστικές δεν έχει να φοβηθεί τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως. Ποια Λαμία. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τον αντίπαλο. Η Λαμία είναι μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω ταμπούρι. Θα βρούμε τρόπο με τις τεράστιες προσωπικότητες που έχουμε να διασπάσουμε την άμυνα γρήγορα γκολ, να φύγουμε χωρίς άγχος, να πάρουμε το τρίποντο και μετά το μυαλό μας να είναι μόνο στη μάχη με τον Γαύρο. Εδώ. Που έτσι σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτή, τους περιμένουμε. Με κόσμο. Με κόσμο. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 8.30, διότι τα δώρα που έχουμε σήμερα, δηλαδή 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, την άλλη Κυριακή, που θα είναι ένα μάτς, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πέφτει, όχι καρφίτσα. 100.000 χωρητικότητα αν είχε η Τούμπα σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω θα ήταν κατάμεση, θα είχε και κόσμο απόξω. Ένα μάτς διαφορετικό και λόγω της εποχής που γίνεται. Άρα λοιπόν, κληρώνουμε σήμερα 3 τέτοια εισιτήρια για τον αγώνα στο ναό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ένα υπέροχο τριήμερο Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 διανυκτερεύσεις στο Λίθος Hotel and Spa, παραμυθένιο μέρος. Με πισίνες, με τζακούζι, με τζάκια, με καταπληκτικό μέρος στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. 2381031996 στο Λίθο. Και δώρο η κάρτα για το χιονοδρομικό και ο εξοπλισμός και τα λοιπά. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Μανταλάκι στη μύτη. 100. Μανταλάκι στη μύτη. Θα κάνω ζημιές. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να πω κάτι. Ένας τύπος χθες έκανε στη Χρύσα που ανήρτησε στο Facebook και στο zoomusu.gr. Έρχομαι αμέσως, πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, ένας τύπος έκανε επίθεση λεκτική στην Χρύσα
γιατί έβαλες, λέει, την ανακοίνωση S4 και αυτά και τα πελατάκια. Λοιπόν, να εξηγήσουμε κάτι στο παλικάρι αυτό. Δεν θυμάμαι καν το ονοματεπώνυμό του και δεν σκοπεύω να το κάνω και φίρμα κιόλας. Φυσικά, λοιπόν, όπως ανήρτησε στο zoomusu.gr την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, έτσι ανήρτησε και την ανακοίνωση της θύρας 4. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με κάτι. Δεν πρέπει. Αν μία από τις δύο πλευρές τις αποσιωπήσει, τότε είμαστε λάθος, εσύ που πετάχτηκες να κάνεις τον εξυπνάκια. Το καταλαβαίνεις. Δεν έγραψε ότι συμφωνεί ή διαφωνεί με την ανακοίνωση. Αλλά αυτό επιτάσσει η σωστή ή ίση μεταχείριση προς όλους. Αφού ανήρτησε τη μία πλευρά, πρέπει να αναρτήσει και την άλλη. Το καταλαβαίνεις ή σου λέμε πράγματα που είναι δύσκολα για σένα. Λέω αυτά για τη Χρύσα Άντσου που είναι εκεί όλη μέρα με το Μαραφέτη για να ανεβάσει τα θέματα και στο Facebook και στο zoomusu.gr και παντού. Αυτό επειδή υπήρξε αυτό το θεματάκι. Πάμε στις γραμμούλες μας να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3 εισιτήρια. Το νου μας! Αύριο το βράδυ το νου μας αγωνιστικά. Μην ξεχνιόμαστε το νου μας. 3 εισιτήρια και 2 διανυκτερεύσεις επίσης στο hotel Λίθος. Λίθος Hotel & Spa. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν παιδιά, τα πράγματα είναι, βαδίζουν πολύ άσχημα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ξέρω ότι τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα όπως την αγαπάμε όλοι. Ναι, φυσικά. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Δεν λέει κανένας ότι θα πάνε για κέρδος εκεί ή ότι θέλουν να πάνε για κάποιον άλλο σκοπό. Θέλει προσοχή. Μας περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ακριβώς. Μέτοιμα να τραβήξουν για να μας κρεμάσουν και να μας διαλύσουν. Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν 7 αγωνιστικές τιμωρημένο το γήπεδο. Μας αφαιρέσανε βαθμούς από τα πλέον-οφ και αν θα γίνει κάτι είμαστε υπέτειοι πάλι και η τιμωρία θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Φτάσαμε στη βρύση, πίνουμε το νερό, μην το σπαταλάτε. Ξέρω ότι αγαπάτε την ομάδα σας. Σταματήστε επιτέλους. Όλοι αγαπάμε αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν σόν και καλά να κατέβουν. Ναι. Επίσης όλοι οι άλλοι σύνδεσμοι που δεν έβγαλαν ανακοίνωση σημαίνει ότι δεν αγαπούν τον ΠΑΟΚ ή ότι δεν θέλουν να πάνε ή ότι συμφωνούν με αυτή την μη τυχόν όμως ο Κώστα δεν ήταν ανακοίνωση στη θύρα 4. Όχι, δεν γίνεται αυτό που λες. Στη σημερινή εποχή πολλά γίνονται παλικάρια. Όχι, θα έβγαινε η θύρα 4 να διαψεύσει να πει ότι δεν είναι δική μας ανακοίνωση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Χθες που το άκουσα. Άλλο, το ερώτημα, είναι, το ερώτημα είναι ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει υπογράψει, αυτό ακούω και από παιδιά που χρόνια υπηρέτησαν τη θύρα 4 και που και τώρα είναι. Υπήρξε χθες στενοχώρια με αυτό το ζήτημα, να σου το πω έτσι με πολύ εύσημο τρόπο. Στενοχωρηθήκαμε χθες. Πάλι βρήκαμε έναν τρόπο για, μεταξύ μας, αν υπάρξει ένα μπουμπούλα. Ο στόχος είναι απέναντι. Αύριο τρίποντο στη Λαμία. Μην παρεκκλίνουμε καθόλου. Μην χάσουμε την προσήλωσή μας. Τη συγκέντρωσή μας, 9 βήματα πριν. Τι να πω ρε Κώστα μου, τι να πω. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν όλο χαρά και δεν μας έχουν βάλει αυτό το άγχος, το αν θα κατέβουν κάτω και γιατί θα κατέβουν κάτω. Τέλος πάντων, βάλουμε το 4-16, όλα να πάνε όλα καλά. Και περιμένω τον φίλο μας τον Παναγιώτη να δει τα πει. Γεια σου Γιώργο μου. Γιώργος 4-16. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μου αφήνετε το μικρό σας όνομα και τα 3 τελευταία ψηφία και για το τριήμερο στο Λίθος. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι καλημέρα. Γεια σου αδερφέ μου. Τι κάνεις, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Βαγγέλης. Έλα ρε Βαγγέλη. 5-10. 5-15, 5-15, ανεβαίνω τα σκαρπαλόν. Για πες ρε φίλε. Θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο το προηγούμενο για αυτό που είπε και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί δημιουργούν μια τέτοια αντίδραση.
Γιατί θέλουν να ξεσηκώσουν τον κόσμο να κατέβει κάτω. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στις τέσσερις γωνίες σε περιμένουν ένα κλικ, μια βλακεία να κάνεις, να φας τη χοντρή την τιμωρία και μετά να καθόμαστε στους καναπέδες για να βλέπουμε τα μάτια και να μην μπορούμε να στηρίξουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Όλοι οι σύνδεσμοι δεν βγάζουν. Κανένας σύνδεσμος δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για να κατέβει κάτω στη Λαμία. Μόνο η θύρα 4. Γιατί το κάνουν αυτό? Δηλαδή, έξι πουλάδα πάνε να κάνουν τώρα, να το παίξουν μάγκες δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έγινε, Βαγγέλη. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Σύντομα, γιατί γίνεται χαμός. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνιέστε. Το νου σας. Συνέχεια το λέμε. Το νου σας αύριο. Το νου μας όλοι μας. Το νου σας τρεμπάλα. Έτσι. Όλοι. Όλος ο οργανισμός. Όλη η οικογένεια. Όλος ο οργανισμός. Πάω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάνος. Γεια σου ρε Μάνε. 406. Τέλεια. Πάμε στα άλλα. Κωστή, η ανακοίνωση αυτή, επειδή εγώ δεν έχει τύχει να τη διαβάσω. Ναι. Είναι εν υπόγραφη. Όχι. Αν εννοείς ονοματεπώνυμο. Θύρα 4, ναι. Θεωρώ ότι είναι εν υπόγραφη είναι, αλλά όχι ονομαστικά. Εντάξει. Ναι. Μην ψάχνετε να βρείτε κάτι άλλο, παιδιά. Δηλαδή, μήπως δεν είναι η θύρα 4 και έτσι. Όχι. Όχι, όχι, δεν το ρωτάω γι' αυτό. Απλά ποιος παίρνει την ευθύνη, λες? Για πολύ απλή σκέψη, ναι. Ποιος παίρνει την ευθύνη? Το Συμβούλιο, ας πούμε, της Σειράς 4, ο πρόεδρος, ποιος παίρνει την ευθύνη για αυτή την ανακοίνωση? Περιμένω σήμερα να βγει ο Παναγιώτης που είναι καθημερινός και είναι 40 χρόνια θύρα 4 ήταν ο άνθρωπος. Για να ακούσω, με ενδιαφέρει πολύ και η άποψη των παλαιών, τα παιδιά που ήταν δίπλα στο Μανάβη. Αυτό σκέφτηκα χθες. Εδώ χρειαζόταν ένας Μανάβης να σηκώσει το χέρι, ο στρατηγός, και να πει: δεν πάει κανένας. Τρεις λέξεις. Δεν πάει κανένας. Κωστή μου, εγώ τη γενιά αυτή την έχω προλάβει, είμαι 47. Μάλιστα, ίδια ηλικία. Μάλιστα. Και ξέρω την νοοτροπία και τα έχω ζήσει. Ξέξτε, ούτε βάζω στο ζύγι αν είναι πάω και όχι τα παιδιά, ούτε θα ακούσετε από μένα αφορισμούς. Σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Ακριβώς. Γιατί άκουσα φωνούλες χθες, βγήκαν τώρα, βρήκαν πάλι ευκαιρία χθες. Βγήκαν κάποιοι, ντεμεκ, ΠΑΟΚ, να βρίσουν, να λιδωρίσουν. Καταλαβαίνεις αμέσως ποιος στην αναμπουμπούλα είναι άλλη ομάδα και βγαίνει να υποτιμήσει, να προσβάλλει αυτά τα παιδιά. Δεν μιλάς έτσι για αδερφό. Ακόμα και αν διαφωνείς. Διαφωνούμε τώρα με αυτό, έτσι. Αλλά πώς μιλάς στον αδερφό σου, το καταλαβαίνεις αν είσαι από εδώ ή αν είσαι από αλλού. Και μπήκες, είδες καραμάδα και μπήκες να πει ή έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Τι λες? Έφρυξα χθες. Και στο Facebook με ψεύτικα προφίλ διάφοροι. Και στα φόρα από κάτω στα σχόλια. Και σε διάφορες εκπομπές που έχουν γραμμές και λες μιλάς έτσι. Μπορείς να μιλήσεις έτσι για αυτόν ο οποίος τρελαίνεται και παθιάζεται όσο και εσύ για το ίδιο πράγμα? Και ας διαφωνείς, έτσι δεν είναι? Δεν κάνει μπάμ από μακριά. Έτσι είναι. Απλά εμείς λίγο που έχουμε τη λίγο μεγαλύτερη ωριμότητα, γιατί και εμείς την ίδια χαζομάρα έχουμε τη ηλικία. Πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και σε ρώτησα αν είναι υπόγραφα. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί, δημοσιογράφοι, φίλοι, οπαδοί, κάτι. Και να τους πούμε ότι, παιδιά, ο οπαδικός εγωισμός δεν είναι πάνω από το συμφέρον της ομάδας. Ακριβώς. Αυτό να κατανοήσουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε τέτοιο εγωισμό οπαδικό. Ακριβώς. Ναι, και εγώ δεν ανέχομαι. Ξέρεις τι λένε τα παιδιά αυτά? Προσπαθώ να μπω στο σκεπτικό τους, όσο μου επιτρέπετε. Γιατί να πάει η ΑΕΚ εκεί? Γιατί να έχει ο κόσμο ο βάζελος εκεί? Γιατί μου κόβουν εμένα την επιθυμία μου? Γιατί μου φέρονται σαν να είμαι από παιδί, σαν να είμαι β' κατηγορίας πολίτης, σαν να έρχομαι από άλλη χώρα εγώ? Γιατί? Εκεί πατάει το σκεπτικό, κατάλαβες? Η καλύτερη εκδίκηση είναι να τους αγνοήσουμε, να πετύχουμε το στόχο μας. Ακριβώς, ρε φίλε. Και από εκεί και μετά θα έχουμε βραδιές να τους πουλήσουμε τρέλα πάρα πολλές. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Τι, αποφεύγουμε ένα πάρτι για να ζήσουμε το μεγάλο στο τέλος, το πάρτι. Αυτό. Αυτό. Ακριβώς. Καλημέρα. Έγινε, Μάνο. Να είσαι καλά. Α, Κωστή, Κωστή, σε ζητούσε, ρε. Με ζητούσε. Πες του, δεν μπορώ τώρα γιατί έχω εκπομπή, αδερφέ. Αργότερα. Καλή της μεγάλος, γεια. Φιλιά. Ναι. Ωραία η τρόπη είναι αυτή. Σε ζητούσε, ρε, εσύ. Ο Γιώργος ήρθε.
Τάκ, ποιος Γιώργος, αυτός ένα παιδί σε περιμένει. Τους γουστάρω, φίλε, κάργα αυτούς. Δεν χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Και το νου μας, διπλό αύριο. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Με τέτοιο Βιερίνια, με τέτοιο Βαρέλα, με τέτοιο Μάτος, με τέτοιο Πρίγιοβιτς. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Με τέτοιο Πέλκα, με τέτοιο Μπίσεσβαρ, με τέτοιο Πασχαλάκι. Καμία αγωνιστική φοβία. Όχι υποτίμηση όμως. Το λέμε κάθε αγωνιστική. Αν νομίσουμε ότι μόνο με τη φανέλα θα πάρουμε το μάτς, όχι. Η Λαμία είναι φύλλα προσκύμινη ομάδα, ξέρετε σε ποια. Είναι φύλλα προσκύμινη ομάδα, ξέρετε σε ποια. Γι' αυτό λοιπόν θα παίξουν και σκληρά και ταμπούρι πίσω. Το νου μας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Τρία εισιτήρια για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και δύο διανυκτερεύσεις στο Λίθος Hotel & Spa στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Καταπληκτικό ξενοδοχείο και μέρος. Ναι! Έλα, είσαι από μακριά, μας ακούς! Έλα. Χαμήλωσε τελείωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο γιατί ακούμε τη φωνή μας επανάληψη. Τώρα με ακούς? Τώρα σε ακούω τέλεια. Έλα, γόρι μου. Ερώτηση κρίσεως. Είμαστε σε πόλεμο. Είσαι ο? Χρήστος. Έλα, Χρήστο. Σε ακούω. 869. Κάτσε να σε βάλω, περίμενα. Ναι, πες μου εσύ. Είμαστε σε πόλεμο. Ναι. Ξέρουμε ότι ξεκάθαρα. Είμαστε, όχι, δεν είναι υποθετικό το ερώτημά σου. Σε σχήμα λόγου είμαστε, έτσι, είμαστε. Ναι. Ξέρουμε ότι κάπου υπάρχει ενέδρα. Ναι. Και ότι άμα νικήσουμε, άμα μας πιάσουν την ενέδρα, θα χάσουμε τον πόλεμο. Ναι. Εμείς θα πάμε. Όχι, βέβαια. Αυτό λέμε όλο τον καιρό. Ότι εκεί είναι ένα ναρκοπαίδιο. Μας προκαλούν απέναντι για. Ελάτε, ελάτε, εμείς περάσαμε. Και τι έγινε, ας περάσατε. Μα εκεί είναι που πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, αδερφέ, κατάλαβες. Όπως το λες με τη μεταφορά. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιον από τη θύρα 4 να μας πει το σκεπτικό τους. Μήπως και εμείς έχουμε λάθος και αυτοί ξέρουν καλύτερα, ξέρω εγώ τι να πω. Νομίζω ότι μπορεί και να το κάνουν. Οι εκπομπές που είναι αμυγός δημοσιογραφικές, πιθανώς και να το κάνουν. Μήπως εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται και μπορεί να έχουν και δίκιο. Ξέρω εγώ τι να πω. Βρήκαμε χθες λόγο να στεναχωρηθούμε. Πραγματικά στεναχωρήθηκα χθες. Ενώ έχουμε... Εγώ να πω στεναχωρήθηκα τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Είναι και αυτό μέσα, όπως το λες. Όπως το λες. Έχω διαρκείας, πήρα διαρκείας ξανά, άσχετα με τις 7 αγωνιστικές. Μα είμαστε σε μια κατάσταση μετά τη Λάρισα απόλυτης ψυχικής εφορίας, τρομερής αυτοπεποίθησης, μια άβρα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα. Πρώτη φορά σκάει το χιλάκι μας. Λοιπόν, δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε, και να, τώρα να... πάλι βρήκαμε κάτι για να στεναχωρηθούμε. Λέω εύσχυμη έκφραση το να στεναχωρηθούμε. Μπορώ να το πεις χαλάστηκα και χαλάστηκα. Δεν πρέπει μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Λέω μια έκφραση πολύ λαϊκή και πολύ παλιά. Μόνοι μας, μη βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Αυτό. Ας πάμε στην Τούμπα και ας πανηγυρίσουμε εκεί πέρα. Ακριβώς. Ας χάσουμε μια βραδιά για να ζήσουμε τη μεγάλη στο τέλος, ρε παιδιά. Γιατί το ίδιο πράγμα, για το ίδιο πράγμα έχουμε καψούρα και πρεμούρα. Το λένε και στην ανακοίνωσή τους τα παιδιά. 33 χρόνια περιμένουμε. Και έχουμε τέτοια τρέλα για αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό θέλουμε κι εμείς. Γι' αυτό λέμε μην κατεβαίνετε. Εγώ που δεν θα πάω, λέει, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, βέβαια. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Οι υπόλοιποι σύνδεσμοι που δεν βγάλαν ανακοίνωση θα πάμε κι εμείς, σημαίνει τι, ότι δεν είναι λιγότερο. Δεν υπάρχει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Παοκόμετρο δεν βάζουμε σε κανένα. Κανένας. Και όποιος προσπαθεί να βάλει είναι ο πιο λάθος από όλους. Ειδικά αν έχει μικρόφωνο και προσπαθεί να πει εγώ, είπα εσείς, είστε εμείς. Δεν... Άστα. Σε καλή. Σήκωσε το. Φιλιά. Ναι, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλό στο παιδί. Ας πω ρε πανόραμα. Έλα ρε πανόραμα. Κώστας 260, αλφα πι από δίπλα. 260. Από δίπλα αλφα πι. Αλφα πι, ε. Άνεργος πολίτης. Μάλιστα. Είσαι πολύ ωραίος. Είσαι πολύ λοιπόν, ωραίος. Κωστή. Αν κερδίσεις, σε άνεργο ή πολύτεχνο. Ισχύει, παιδιά, σήμερα θα σας βάλω. Δεν μπορώ να κάνω ξεχωριστή κλήρωση στο τέλος, γιατί είναι 150 τα μηνύματα θα είναι σήμερα, τουλάχιστον. Και για το ξενοδοχείο και για τα εισιτήρια. Τώρα, αν κάποιος που κληρωθεί το εισιτήριο, ναι. Κάτω με τον Λίγοντα από το Λαϊκό την Τρίτη. Λοιπόν, για πες λοιπόν, για πες. Έχουμε ένα πατέρα που από την πρώτη γυμνασίου μας πληρώνει τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα. Ναι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνουμε κάτι στη ζωή μας, ρε παιδάκι μου. Ναι. Πληρώνει, δουλεύει, πληρώνει, δουλεύει, πληρώνει. Και όταν φτάνει η Τρίτη νηστείο... Περίμενε, δεν έχει δει καμία χαρά παρά μόνο κάτι ελάχιστες όλα αυτά τίποτα, τα χρόνια. Περιμένει αυτή την Τρίτη Λυκείου να περάσει σε μια σχολή, ναι. Ρε παιδάκι μου.
Και πληρώνει ο άνθρωπος. Ό,τι βρεθεί στον δρόμο του το πηδάει και το πληρώνει. Ό,τι είναι το πληρώνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και το υπερπηδάει, τρίτη... θέλεις να πεις. Ναι. Ναι, ναι. Και φτάνει η τρίτη ηλικία. Το προσπερνάει, πλέκει... επειδή είπες ό,τι βρεις στον δρόμο το πηδάει. Ναι. Ναι. Το πηδάει, εγώ καλά το είπα. Εσύ το λες λάθος. Εγώ ξέρω πώς το λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά. Και φτάνει η τρίτη ηλικίου ναι. Και ένα μήνα πριν τις Πανελλήνιες μπλέκεις με ένα παρτάλι και είσαι όλη μέρα στα γούστα και δεν κάνεις τίποτα ρε φίλε και τον πικραίνεις τον άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις, αν ο παπάς είναι τόσο ταλαράς, θα θέλεις άλλο δίνω. Κοίταξε, κοίταξε. Ωραία το πήγες. Θέλω να δώσω ένα άλλο τέλος, μπορώ. Ενώ ναι. Ετοιμάσαι ρε παιδί μου για να δώσεις Παναλλαδικές, του λες θέλω να γίνω θιβετιανός μοναχός, θέλω να φύγω στο Θιβέτ. Και να γίνω ο νέος Δαλάι Λάμα. Ας το πω έτσι για να μην πούμε ότι μπλέξεις με ένα παρτάλι. Ναι, θα διαλύεις όλα ρε παιδάκι μου. Και σου λέει, μια κλωτσιά και τα κάτσε ρε παιδί μου τώρα, αφού τώρα έχουμε βάει όλο το γάιδαρο. Κάνε λίγο, μπες και μετά κάνε ό,τι θες. Δηλαδή, ας το πάρουμε και μετά... Αλλά πήρα ξέτα με τα όλα. Μετά κάνε ό,τι θες αγόρι μου, κάνε ό,τι θες. Μετά κάνε ό,τι θες. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον κύριο Σαββίδη να κάνει την καλύτερη μεταγραφή της χρονιάς. Να βάλει τον Μιχάλη Λεωτιάδη. Τεράστιος. Να τα πάρει αυτά τα παιδιά ένα τηλέφωνο, να τους πει μάγκες, ελάτε σε μια καφετέρια. Θα φέρω και τον σεφ από το Μακεδονία Παλάς να μας κάνει κανένα παιδάκια, πλατό, τυριά, αλατικά κτλ. Μπυρίτσες όλα κανονισμένα. Πάμε και να δούμε το μάτι. Αφήστε τώρα τις εκδρομές και τα χιλιόμετρα και το κυνηγητό. Ναι. Εδώ είπα εγώ όσο μου επιτρέπετε. Εδώ θέλει φίλε στρατηγό. Ναι, εντάξει, εδώ θέλει... ο στρατηγός έχει αποσυρθεί και δεν εδώ... το βλέπω ζεστό να... Εντάξει, δεν, ο άνθρωπος έχει συνειδητή στάση. Εγώ πιστεύω ότι και ένας Πικιλίδης θα έκανε δουλειά. Α, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Και για τον Μιχάλη που είπες, δεν διαφωνώ, τον υπεραγαπώ. Τον υπεραγαπώ τον Μιχάλη, το ξέρει κιόλας. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης είχε τεράστια προσφορά και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ, ποτέ και σαν χαρακτήρας και σαν παρουσία, αλλά θεωρώ ότι εδώ ένας άνθρωπος που μόνο με το σήκωμα του χεριού θα μπορούσε να υπακούσει, χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη, πολύ συνειδητά τη συγκεκριμένη έκφραση και το συγκεκριμένο ρήμα, θα μπορούσε να υπακούσει όλη η θύρα 4, είναι μόνο ο Μανάβης. Έτσι. Έγινε Κωνσταντίνε. Ζουμουσού, ακριβώς αυτό. Θα το λέμε συνέχεια. Θα το λέμε. Γαργάρες με Μπεταντίν κάνουμε καλημέρα. Για να ερχόμαστε με φωνή. Γαργάρες με Μπεταντίν. Όποιος καταφέρει να κάνει γαργάρα με Μπεταντίν και να μην τη βγάλει, να έρθει να το γνωρίσω. Αλλά ακούτε σήμερα έτσι. Λαρίγκι ανοίγει το... Αυτό το... Τι έχει μέσα αυτό το φάρμακο, αυτό το μπιμπλίκι. Τι έχει, πώς δεν έκανα γαργάρα με Μπεταντίν για πληγές, φίλε. Γιατί μου λέει, τέλος πάντων, μου λέει ο Ριλάλε, με Μπεταντίν θα κάνεις, λέει, και μετά θα ανοίξουν όλα. Λέω, το Μπεταντίν που έχω, λέει, όχι, έχει Μπεταντίν για τις πληγές. Αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Αυτό που είναι για τα κοψίματα για τις πληγές, να κάνω με εκείνο, φίλε γαργάρα. Τούρμπο, να βγουν τα μάτια. Έλα, ναι, γεια σας. Κάνουμε και διαφήμιση στο φάρμακο τώρα, έτσι. Άρα, ακούτε τι γίνεται. Χθες δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, να πούμε. Ναι, γεια σας. 2310-287-888. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Ναι! Γεια σας. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Το μεγάλο παιδί. Έλα, μεγάλο. Γιατί μεγάλο, μικρό δεν έχει σημασία, ναι, έχει, ναι, τεχνική, λέει. Το μέγεθος είναι κάτι όταν, που... Όταν ήσουν στο άλλο το ραδιόφωνο λέγαμε το μεγάλο παιδί. Ήσουν το μεγάλο. Το μεγάλο, μεγάλο, 70 ετών. Α, μια χαρά είσαι. Καλά, μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Έχεις, έζησες ωραία πράγματα. Αν έζησα, λέει, έτσι, το έχω ξαναπεί, ότι έτσι, εγώ παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ από το 65, δεν σου έχω πει μόνο ένα πράγμα, ότι το 1968, σε έναν αγώνα, νομίζω με τον Ολυμπιακό, ναι, ξεκίνησε από το χωριό μου εδώ και πήγαμε τα, είναι... πήγα τα πόδια μέχρι την Τούμπα, ναι, γιατί ήταν ίσα ίσα για να πληρώσω το εισιτήριο του γηπέδου. Δεν είχα λεφτά να πληρώσω το εισιτήριο για να πάω με τα μέσα μεταφοράς. Τι ωραίο αυτό που λες. Υπάρχει περιπτώσει, ναι, θέλω να πω κάτι άλλο. Παλαιότερα, πριν από πολλά χρόνια, όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ιαπωνία είχε πει τότε στον Ιαπωνικό λαό, πρέπει να δουλέψουμε, λέει, 2 ώρες επιπλέον για το κράτος. Ναι. Και οι Ιάπωνες δουλέψανε 3 ώρες επιπλέον, λέει, αφού είναι για το κράτος μας.
Εμείς γιατί δεν υπακούμε σήμερα σε αυτόν τον άνθρωπο που μας έχει ευεργετήσει, που μας έχει κάνει μια ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού ο άνθρωπος μας λέει, ο πρόεδρός μας, μην πάτε ρε παιδιά στη Λαμία. Τι ψάχνουμε δηλαδή. Ένα χατήρι δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Τόσα χατήρια μας έχει κάνει. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή τόσο έξυπνοι για μένα, άσχησα να εκνευρίζουμε κιόλα, που είναι πιο παουξίδες από εμάς. Που έχουμε πάει με τα πόδια 45 χιλιόμετρα. Δεν μπαίνει κανένα μέτρο, δεν το συζητώ. Ειδικά για εσάς τους παλαιότερους δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, δεν υπάρχει. Μας ούτε τρελάνουν αυτοί ούτε, εδώ πέρα τώρα κάποιοι να πούμε. Να σας πω κάτι, ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να βάλουμε δηλαδή να μετρήσουμε. Είναι λάθος τελείως. Και αυτά τα παιδιά που λένε θα πάμε είναι ΠΑΟΚ, αλλά και αυτά τα παιδιά που λένε ότι δεν θα πάμε. Δεν αγαπούνε τον ΠΑΟΚ αυτοί για μένα, Κωστή. Δεν αγαπάνε τον ΠΑΟΚ αυτοί. Αν τον αγαπούσανε θα αγαπούν, κάναμε απλά... ένα χατήρι μας ζήτησε ο άνθρωπος. Τον αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Το είχα έτοιμο το ειστήριο για να πάω στην Ελλάδα. Τον αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν το σκεπτικό. Έχουν άλλο θυμικό, έχουν άλλη ιδιοσυγκρασία και αυτό είναι και ο λόγος που θέλουν να πάνε. Δυστυχώς όμως θα βλάψουνε τον ΠΑΟΚ. Μα αυτό περιμένουν κάτω. Το δικό μας λοιπόν, στρατηγικό λάθος. Το δικό μας λάθος. Ποιος είναι αυτός ο κύριος της Ιδρύσης 4 που θέλει να μας γίνει αυτός πιο παουξής από εμάς. Που στο κάτω-κάτω έχουμε δώσει την ψυχή μας να πω. Κάποτε πρέπει να σκεφτούν και εμάς. Πώς θα το κάνουμε. Βεβαίως. Και εγώ χθες περιμένω 3 χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Έστειλε ένας μήνυμα και χθες στο Facebook και μου γράφει μέσω του εγγονού του. Είμαι 80 τόσο. Περιμένω λέει τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ παιδιά. Σας παρακαλώ. Μην πέσουμε σε αυτό το λάθος. Δηλαδή. Ποιους 150 είναι αυτοί. Να πάνε στα σπίτια τους, δεν τους χρειάζομαι. Τι σειράς 4 που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Που αυτοί που πετάνε τους κροτίδες και όλα τα βεγγαλικά μέσα στο γήπεδο. Αυτοί σειρά 4 προέρχονται οι πάντες και τα πάντα. Ας μην γενικεύουμε. Εντάξει τώρα. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Καταλαβαίνω και τη στενοχώρια σας. Δεν είναι δυνατόν. Θα πάνε όλα καλά. Περιμένουμε 33 χρόνια για να πάρουμε ένα πρωτάθλημα να πούμε και θα το διώξουμε. Όχι, δεν πρέπει μόνοι μας να βάλουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και σήμερα ασχολούμαστε με αυτό. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ, ρε Εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά και συγγνώμη όχι, μη ζητάς... για τον τόνο της φωνής. Ποτέ. Αλλά επιτέλους έχω βγει από τα ρούχα μου να πω. Μη ζητάτε συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε το σκεπτικό σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, 11 προσφορές ξεκινούν από 20 του μηνός, τρομερή εντεκάδα με δώρα, θα σας τα πω με αναλυτικό τρόπο τη βδομάδα που έρχεται και δώρα σπουδαία θα δώσουμε εκεί στην ηλεκτρονέτ που όποιος μπαίνει και ψωνίζει θα έχει κάθε μέρα θα κληρώνεται ένα σπουδαίο δώρο, θα μου γράφει ο Παμπουκίδης ο Μάκης τον νικητή και θα τον ανακοινώνουμε και στον αέρα. Θα δώσουμε και ένα σπουδαίο, ένα μοναδικό δώρο, επειδή στην ομάδα μας, στον αθλητήριο, ξεπεράσαμε τα 10.000 μέλη. Είμαστε αυτή τη στιγμή αισίως και δόξα το Θεό δηλαδή. Είμαστε 10.046 μέλη. Θέλω να πω ένα πράγμα. Όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, μέσα θα υπάρξουν και διαφωνίες. Θα υπάρξουν και μαλώματα και τσακωμοί. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση αυτά τα πράγματα να περάσουν στον τοίχο μας. Θέλω να καθίσουν αυτοί που τσακώθηκαν και να τα βρουν μεταξύ τους. Μέχρι προχθές ήταν αγαπημένοι και πολλοί φίλοι. Μιλάω για συγκεκριμένες. Για συγκεκριμένες παρέες, για συγκεκριμένους φίλους, για συγκεκριμένους αγαπημένους. Δεν έχω να χωρίσω με τίποτα μεταξύ μας. Καθίστε και βρείτε τα, γιατί με στεναχωρείτε. Και έχουμε άλλα πάρα πολλά σοβαρά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν. Το λέω με πολύ αγάπη προς όλους. Λίγοι είναι ευτυχώς, αλλά μην βάζετε, παιδιά, δυναμίτη στις σχέσεις σας και στις παρέες σας και ας έχετε, ας θεωρείτε ότι έχετε δίκιο. Okay. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Η κουβέντα που έκανα χθες στο τελείωμα, επειδή μου στείλατε πολλά μηνύματα, είπα και χθες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναπώ για το θέμα το σοβαρό το οποίο υπάρχει. Ελπίζω, είπα, να μην χρειαστεί. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Ξαναλέω, σε λίγο θα δώσουμε και γραμμές εκτός αέρα. Μόλις έρθει η Μαριλής. Ότι στο 2310 287 888 έχουμε
τρομερά πράγματα. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή που έρχεται. Την μεθεπόμενη Κυριακή, μάλλον όχι αυτή. Αύριο παίζουμε με τη Λαμία εκτός, όπως ξέρετε, τα έχουμε πει. Το νου μας, το νου μας. Τρία εισιτήρια και ένα υπέροχο διήμερο στο ξενοδοχείο Λίθος. Στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να θυμίσουμε. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι ο Χαλβάς Λουκάς. Εξαιρετικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα. Αυτή είναι η αυθεντική γεύση πολίτικη. Η αυθεντική γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Δύο γενιές πίσω, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος στο είδος του, γι' αυτό και εξάγει σε πόσες χώρες. Εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η νούμερο ένα προορισμός. Τα κορυφαία, τα νοστιμότερα κρατικά θα τα φάτε εκεί. 705-750 τη Λιβεριά με Διέγκο Πατσέτα σε μεγάλα κέφια, σε τεράστια κέφια. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, καλόε. Μπαίνετε και στο καλόε.gr, αλόι με μύρτιλο. Αλόι με μύρτιλο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νίκος από Ντόρτμουντ. Γεια σου ρε Νίκο. Είσαι στο Ντόρτμουντ. Ναι, ναι. Μπράβο. Τι κάνουμε. Πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά. Και τελευταία. Για να λες ότι ξέρω, είσαι και παλιός ακροατής. Μπράβο, ναι. Ήρθαμε και κοντά όταν ήρθαμε με τη Σάλκε, περπατήσαμε στην πόλη σας. Εκεί ήμουνα. Πολύ κίτρινη σημαία, ρε παιδί μου, εκεί στην πλατεία. Δεν πειράζει. Εμείς παουκάρα θα. Εμείς το αλώσαμε εκεί το γήπεδο, έτσι με Μακ. Για πες λοιπόν, σε ακούω, Νικόλα. Λοιπόν, Κωστή, εγώ θα σου δώσω, καταρχήν θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου που κάνεις, δηλαδή τέλεια όλα. Να σε καλά. Έχουμε φάει όλα τα δεδομένα να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλλά και εσύ να πάρεις το χαρτζιλίκι που δίνω σε αυτούς που λένε καλά λόγια για την εκπομπή. Έχω μπει μέσα. Ναι, εντάξει, το έχω πάρει. Εντάξει. Για πες μας λοιπόν, Νικόλα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Το καμάρι μας ήταν η θύρα 4 και από χθες έχω κόψει το τσιγάρο και από χθες άρχισα πάλι να καπνίζω. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, αφού και η Λαμία έχει δώσει ανακοίνωση ότι δεν έχει εισιτήρια. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά. Τώρα που πάμε καλά, δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι με αυτό που κάνουν ενοχλούν και τους παίχτες. Θα πάμε να παίξουμε μπάλα και με αυτή την αναστάτωση που φέρουν θα έχουμε άλλα αποτελέσματα και θα κλαίμε πάλι. Όπως έγινε και πέρυσι με τον Αναστασιάδη, προπέρυσι, που ήμασταν 6 πόντους μπροστά και έγιναν όλοι οι ιστορίες. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλεος. Έλεος, παιδιά. Δεν θα έπρεπε τώρα να έχουμε αυτή τη διαφωνία. Δεν θα έπρεπε να μπούμε καθόλου σε μια τέτοια διαδικασία. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στο στόχο απέναντι. Αύριο έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Θα μπουν μέσα, θα είναι σκληρή η Λαμία. Ξέρουμε με ποια ομάδα είναι φίλοι. Είναι φίλα προσκύμινη προς την ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να το κρύψουμε. Και δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Πρέπει όλων μας το μυαλό να είναι εκεί. Πρώτον, και δεύτερον, να μην γίνει το παραμικρό. Γιατί μας περιμένουν πραγματικά στη γωνία. Έτσι, για την προβοκάτσια. Αυτό λέμε στα παιδιά αυτά. Δεν το ξέρει 4. Δεν το ξέρει θύρα. Δεν το ξέρει αυτό. Γιατί το κάνουν δηλαδή. Όπως λες και εσύ, 33 χρόνια έχουμε να πάρουμε, αφού έχετε αυτή τη στιγμή, έχουμε την καλύτερη ομάδα. Ηρεμήστε, πάτε στις καφετερίες να δείτε τον αγώνα, όπου να στα σπίτια σας, όπου ξέρω εγώ. Στο σύνδεσμο. Ας ανοίξει και η τούμπα να πάμε όλοι εκεί. Μα γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα στην ΕΚΟ. Δεν ξέρω, Νίκο, αν άκουγες από την αρχή. Είπα το εξής. Επειδή άκουσα σε διάφορα ραδιόφωνα και σε διάφορες εκπομπές, αν αγαπάτε, λέει, τον ΠΑΟΚ, μην πάτε. Όχι. Εγώ είπα, επειδή αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, να μην πάτε. Να μην πάτε έτσι. Μπράβο. Επειδή, έτσι. Όχι αν. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, το θεωρώ λάθος. Δεν υπάρχει αν. Επειδή αγαπάτε. Γι' αυτό δεν πρέπει. Αυτό ρε Κωστή. Μπορεί να σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλο αυτό το οποίο έχει στηθεί, έτσι. Δεν συμφωνούμε. Όχι, δεν είναι ωραίο. Κοίτα, δεν είναι φυσιολογικό. Όμως ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπορούν να μας βλάψουν αλλιώς αγωνιστικά. Είδαν ότι ξεφύγαμε. Το κατάλαβες. Θα ψάξουν τρόπους να μας βλάψουν αλλιώς. Ας μην βάλουμε νερό στο μήλο τους, ρε παιδιά. Το λέμε έτσι σαν παράκληση. Σαν παράκληση το λέμε. Και τα Κωστή και εδώ πέρα και εδώ στη Γερμανία. Και ξέρουμε ό,τι έχουν κάνει, ας πούμε, και οι Ολυμπιακοί και οι Αξίδες και οι Παναθηναϊκοί, πώς θα παίρνουν τα πρωταθλήματα και ιστορίες. Φυσικά τόσα χρόνια. Λοιπόν, και εμείς το ξέρουμε ότι μας έχουν αδικήσει και μας κάνουν. Τώρα γιατί όμως. Άντε και πήγαμε εκεί πέρα, γίνεται η φασαρία, παίζουμε χωρίς φιλάθλους. Το φιλάθλος, το χωρίς φιλάθλος δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι να μην αφαιρέσουν βαθμούς. Και άμα μας αφαιρέσουν τους βαθμούς, έχουμε τελειώσει.
Βλέπουμε μια ομάδα τέλεια, την έχουμε στρώσει. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δίνει χρήμα. Δίνει χρήμα, ρε παιδιά. Τι θέλουμε πάλι, τα ίδια, να μην έχουμε να πληρώσουμε και να δίνουμε να πουλάμε παίχτες όπως περασμένη φορά που πουλήσαμε το Βιερίνια για να πληρώσουμε άλλους παίχτες. Να κρατηθούμε. Αφού και που μέναμε εκτός Ευρώπης για να παίξει ο Ατρόμητος. Τι να πω. Αφού είμαστε τέλεια τώρα. Για ποιος είναι ο λόγος, αφού όλα είναι στρωμένα. Αφού το πράγμα δείχνει ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Καθίστε ήσυχα. Έγινε Νικόλα μου. Λοιπόν, να είσαι γερός. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατάς συντροφιά. Μιλάμε και κάθε μέρα, έχω εγώ τα ακουστικά μου. Να είσαι καλά. Να ακούμε νέα για την παοκάρα μας. Φιλιά λοιπόν, στην Ομογένεια, φιλιά στην παρέα μας στο εξωτερικό. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, Νικόλα, στο Ντόρτμουντ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ήρθε η Μαριλής. Έξω τηλεφωνείτε στο ίδιο νούμερο και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό για τρία εισιτήρια, τρία μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην μεθεπόμενη αγωνιστική και για δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Hotel & Spa Λίθος στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμάκ Τσαλάν. Καλημέρα σας! Ναι. Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλή εβδομάδα! Γεια σου Μένιο! Έλα! Ρε με προδίδεις και έχω σκοπό να σε πω δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά σου! Ποιος είναι εκεί! Α, θες να πω εγώ, δηλαδή να σε ρωτήσω εγώ. Θέλεις να πω. Είμαστε όρθιος σήμερα. Θες να πω ποιος. Ποιος είναι. Ποιος. Αυτό. Όχι, θες να πω εγώ ποιος. Δεν θέλω να πω τίποτα. Κάνω το ψόφιο κοριό. Προφανώς ρε μπαγάσα, βλέπεις τη σφαίρα εκεί και βλέπεις ποιος είναι απέναντι. Όχι, ρε, καταλαβαίνω τη φωνή σας. Καταλαβαίνω. Εσύ είσαι χαρακτηριστική φωνή, να πούμε. Ρε, υποτίθεται ότι την άλλαξα. Μην με τρελαθεί. Την αλλάξεις τώρα, βρε. Λοιπόν, την αλλάξεις. Όπα, επειδή έχει πολλά σίγουρα. Αλλαγή φωνή είναι αυτή. Έτσι, μπράβο. τέρμα την πλάκα. Περιμένουν φίλια από πίσω. Πέντε είναι. Ή έξι. Έξι πρέπει να είναι, λοιπόν. Πέντε. Ρε, παιδιά, η θύρα 4 είναι αυτή που είναι. Τι κάνουνε, είναι στο ανέκδοτο αυτό που λέει, ρε δεν θα πάμε που δεν θα πάμε, να μην το πούμε κιόλα. Σαν τον παππού που έλεγε, δεν πηδάω που δεν πηδάω, να μην το λέω κιόλα. Δε σου, δεν θα πάνε τελικά. Λοιπόν, άκουσε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, εγώ θέλω να το αποφορτήσω. Και έτσι είναι, δεν θα πάνε, γιατί έχουν το γνώθι στον εαυτό τους. Καλά, βάλε ένα ερωτηματικό, δεν πειράζει. Οι ηγέτες πιστεύω όμως ότι είναι στα καλά τους. Εντάξει, το ότι μέσα εκεί πέρα έχει παιδιά που είναι τρελαμένα, είτε από φυσικό τους, είτε ναι. από αφυσικό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μην τους παίρνουμε στα σοβαρά. Θα είναι μια χαρά, δεν θα πάνε. Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσουν καν να φτάσουν. Το πιστεύω ναι. απόλυτα ότι είναι κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί αυτά είναι τα παιδιά. Δεν μπορούν να δεχτούν χωρίς να πούνε την λαλακία τους. Είναι τραβηγμένο αυτό, δηλαδή άμα το συζητήσουμε σοβαρά. Ας πούμε την άποψή τους. Πρέπει να σεβαστούμε την άποψή τους. Να πούμε την άποψή τους. Την άποψή τους, όχι τη λαλάκι. Είναι απλά. Είναι απλά. Είναι παοξίδες. Δεν θέλω να ξαναδούμε τίποτα καταστάσεις Παρίς, Σεν Ζερμάν και Μιτράλη, την Αυστριακή, την πατσαβούρα που κουβαλήθηκαν εδώ. Και μια μέρα άκουσα έναν φίλο να λέει: μα μπήκα μέσα για να προστατέψω, λέει, τα παιδάκια που είναι 10 χρόνων. Φιλέ, είσαι πέρα για πέρα φάουλ. Εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, ειδικά με τους Αυστριακούς, είναι μια ξεχωριστή κατάσταση. Όντως κινδύνευσαν. Είναι φάουλ 1000%. Δεν είναι τώρα τη στιγμή. Δεν είναι τη στιγμή όμως αυτό τώρα πράγμα. Επίτρεψέ μου, όχι, όχι, είναι αλληλένδετα, Κωστή. Επίτρεψέ μου, είναι σημαντικότατο. Δεν θέλω να ξαναδώ τέτοιες στιγμές από κανέναν. Αυτό εννοείται. Ομάδα, δεν χρειάζεται να το λέμε. Εννοείται. Η ομάδα, Κωστή μου, είναι των εκατομμυρίων φιλάθλων και μάλιστα όχι αυτών που φυσικά, κατοικούμε δίπλα-δίπλα και με την πρώτη ευκαιρία πηγαίνουμε. Και από τον πιο μακρινό που είναι στη Μελβούρνη και στην... δεν δικαιούται να διακόπτει παιχνίδι. Μην πάρω ανάποδες. Καμία... Εννοείται, ρε παιδιά. Μα τώρα λέμε τα, λες τώρα τα απόλυτα φυσιολογικά ναι, πράγματα. Αλλά... Τα εύλογα. Εννοείται. Τα λέμε συνέχεια. Κανένας δεν έχει δικαίωμα. Γι' αυτό κλείνω ως εξής. Πιστεύω απόλυτα ότι πλέον έχει έρθει η λογική και είναι αυτό που είπε ο φίλος ο Νίκος από Γερμανία και το είπε και στεναχωρημένος, πιστεύει. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή ΠΑΟΞΙΣ να επιχειρήσει να πάει κάτω. Έγινε! Λοιπόν, φιλιά, γεια σου Μένιο. Καλή εβδομάδα, ξέρεις γιατί είπα καλή εβδομάδα. Θα με κοροϊδέψεις, αλλά από αύριο ξεκινάει η εβδομάδα ρε φίλε. Σε ψάχνε πάντως. Εβδομάδα, σε ψάχνε πάντως. Να ξέρεις, σε ψάχνε όλο το βράδυ χθες. Δεν μπορείς να με παρακολουθήσεις ώρες. Φιλιά, φιλιά. Άντε, φιλιά. Καλημέρα σας. Σαν τον Σούπερμαν που έβαζε το γυαλί και ήταν ο... ήταν ο... πώς το λένε, Clark Kent. Έβγαζε το γυαλί Σούπερμαν. Δεν το γνώριζε κανένας, παιδιά.
συγκλονιστικό. Έκανε το μαλλί λίγο στο πλάι. Το λάδωνε λίγο το μαλλί, να πούμε, με το κοτσίδι. Και η τύπησα κιόλα αυτή, ούτε εκείνη, να πούμε. Ήταν ερωτευμένη με το Σούπερμαν, όχι με τον δημοσιογράφο, τον Κλάρκ Κεντ. Γυαλί Σούπερμαν, χωρίς το γυαλί. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα σας, ναι. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τι λέμε κάθε εβδομάδα? Το νου σας. Το νου μας όλοι. Το νου σας ρε μάλα. Περιμένουν στη γωνία. Μάλα. Περιμένουν οι καλοθελητές. Περιμένουν αυτοί που γκρεμίστηκε το σύστημά τους. Αυτοί που τους χαλάσαμε την τακτοποιημένη τη ζαχαρένια τους. Την κατάσταση. Αυτοί που τους μπήκαμε στο μάτι. Μας περιμένουν να κάνουμε λάθος. Μην πέσουμε στη δική τους παγίδα. Μην πέσουμε σε αυτή την πλάνη. Το νου μας όλοι. Πάμε, παίρνουμε το διπλό. Είμαστε 9 βήματα. 9 βήματα πριν το στόχο. Για το Κύπρο θα πούμε άλλη στιγμή. Γι' αυτό λέω συνέχεια 9. Και δεν λέω 9 συν 3. Αφήστε τον Πανιόνιο, άλλη ώρα αυτά τώρα. Μπροστά μας είναι μόνο η Λαμία. 9 βήματα. Χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία. Μπείτε μέσα, καθαρίζετε το μάτς. Έχουμε τεράστιες προσωπικότητες. Έχουμε την καλύτερη ομάδα. Έχουμε την καλύτερη ψυχολογία. Κάντε αυτό που πρέπει. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε και μετά το μυαλό μας μόνο στο γαύρο. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Έλα ρε φίλε, τι κάνεις? Γεια σου ρε Στέλιο. Εγώ δεν θα πω ποιος είναι περισσότερο που αξίζει από τους άλλους. Ένα θα πω μόνο στα παιδιά. Να δει πόσο πανηγυρίζουν στην Αθήνα με αυτή την απόφαση που θέλουν να κατέβουν κάτω. Τίποτα άλλο. Σωστό ότι αυτό που λέει. Ακριβώς. Χαίρονται οι εχθροί μας. Ακριβώς. Χαίρονται οι εχθροί μας με αυτή τους στην πράξη. Ακριβώς. Σου λέει αυτό... πέφτουν στην παγίδα μας. Ναι, αυτό μόνο να δουν ότι τρίβουν τα χέρια τους, ότι έρχονται, ότι τσίπησαν το δόλωμα. Δηλαδή αυτοί αισθάνονται τώρα όπως είσαι στη βάρκα πάνω και ψαρεύεις και έχεις πιάσει μια ψαρούκλα και έρχεται. Και φοβάσαι να μην σηκωθεί το νήμα τώρα και φύγει το ψάρι άλλο. Δηλαδή έτσι αισθάνονται αυτοί. Σε λέει να τσιμπήσουν μέχρι τέλους. Όχι ρε φίλε, δεν θα τσιμπήσετε μέχρι τέλους. Πρέπει να καταλάβετε ότι το συμφέρον του ΠΑΟΚ είναι εκείνης από την κουπαγίδα του γήπεδου. Μα το λένε είναι, και τα ίδια τα παιδιά. Κυρία. Μα το λέει και η ίδια Θύρα 4 στην ανακοίνωσή της. Περιμένουμε 33 χρόνια για να ζήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Μην βάζετε παιδιά μόνοι σας τη σφαίρα στο όπλο του αντιπάλου μας. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλετε να ζήσετε, εσείς το θέλουμε και εμείς. Όλοι, δεν υπάρχει κάτι που να θέλουμε πιο πολύ. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλουμε περισσότερο. Απλά μην παίζουμε το παιχνίδι των άλλων. Και κάνουμε και πράγματα έτσι. Πρέπει το καλοκαίρι να μαζευτούν με τον Υπουργό οι εκπρόσωποι του μεγάλου ΠΑΕ που κάνουν περισσότερο εκδρομές και να πούνε ότι ναι, γίνονται εκδρομές με ευθύνη της ΠΑΕ, δίνουμε 1000 εισιτήρια, πας με άμκα όπως είσαι με ταυτότητα, παίρνεις το εισιτήριο και να γίνονται μόνο οργανωμένες εκδρομές, ούτε μεμονωμένες μετά, ούτε τίποτα, για να έχει ευθύνη η ΠΑΕ. Αλλιώς δεν είναι η ευθύνη που μπορεί να ελέγξει τώρα 1 εκατομμύριο παοξίδες, ποιος θα πάει στο γήπεδο και τι θα γίνει. Δεν παίρνουν εισιτήρια, φίλοι, δεν θέλω να έχω μια συμμετοχή με το παιχνίδι. Μετά η αστυνομία πρέπει να ελέγξει και να επιβάλλει την τάξη στο παιχνίδι. Τι θα δούμε αυτή η ομάδα. Καλοκαίρι όταν έρθει η ώρα. Τώρα απέναντι βλέπω μόνο τη Λαμία. Έτσι, Κωνσταντίνε, 283 στον πρώτο πολίτικνο ή άνεργο που θα έρθει, άμα κληρωθώ. Να είσαι ωραίος, φίλε. Βάζω ΑΠ δίπλα. Έγινε, αδερφέ μου. Γεια σου, στελάρα μου. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, πάμε στον μεθ επόμενο. Στον μεθ επόμενο, το νου μας. Ξαναείπα στην αρχή της εκπομπής, το λέω και τώρα. Δεν λέω αν αγαπάτε την ομάδα, μην πάτε. Λέω επειδή αγαπάτε την ομάδα, μην πάτε. Αυτός που λέει αν, δεν το σκέφτεται σωστά, δεν το έχει σκεφτεί σωστά το πράγμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Κωστή? Έλα, γόρι μου, σε κουστάρι χωριάτισα. Γιατί ρε φίλε? Επειδή με ρωτάνε ρε παιδί μου κάθε τόσο. Έγινε Κωστάκι, σε Κωστάρι χωριάτισα. Κλείνει και η πόρτα η Τζένι Μπότσι που παίζει τώρα στο παίζει το τατουάζι. Τζένι Μπότσι είναι σε άριστη κατάσταση η Τζένι. Σε άριστη. Τζενάρα, φίλε. Κωστή, άκου. Τι έγινε Κωστάκι, σε Κωστάρι χωριάτισα. Έτοιμη να τον δείρει φίλε είναι το Τζόρτζο Γκλου. Ο οποίο έχει πάει με καμιά άσχημη, έχει πάει με τη Βάνα Μπάρμπα πήγε ο άνθρωπο. Λογικό το βρίσκω. Κωστή, να σου πω λίγο κάτι. Κάνετε ένα λάθος οι δημοσιογράφοι εδώ της πόλης, ναι. Όλοι οι εφημερίδες, ραδιόφωνα, δίνετε έμφαση σε πράγματα τα οποία δεν έχουν, και δεν έχουν υπάρξει όπως το μάτς Πας Γιάννενα ΠΑΟΚ. Είναι καλό... Ξανά λίγο, έκανες μια διακοπή. Κάνουμε λάθος, δίνουμε έμφαση σε μάτς που δεν έχουν υπάρξει, είπες. Που
που δεν έχει γίνει κάτι δηλαδή στο ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ. Δηλαδή το λέμε, δεν έχει γίνει κάτι. Ξαφνικά από τον τόρο που έχουν κάνει τα ραδιόφωνα των Αθηνών, μας έχει καλέσει αυτός ο αθλητικός δικαστής, τέλος, ο εισαγγελέας. Άκουσες εδώ από τη δική μας την εκπομπή. Άκουσαμε λίγο μισό λεπτό. Όχι, περίμενε, γιατί είναι. Περίμενε. Είπα, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως εκεί. Ναι, αυτό αλλά, είπα. Και μόνο που το συζητάτε θα πρέπει να αλλάξει η γραμμή. Μα εδώ βλέπεις ότι μένεται πόλεμος από κάτω. Εμείς τι να πούμε. Ναι, να διαφορήσουμε πλήρως. Θα κάνουμε προπαγάνδα στους προπαγανδιστές. Δηλαδή, από σήμερα η εφημερίδα που βγάζει το ΠΑΟ 24, η Φόρτσα. Δεν είναι μόνο το ΠΑΟ 24, από, ναι. Τέλος πάντων, από αύριο. Εγώ το λέω γιατί είναι στο ραδιόφωνο του Λίμπερ. Ναι, όχι, θέλω να πω δεν είναι μόνο από το ΠΑΟ 24. Και ναι, όχι μόνο. Φόρτσα. Και απλά είναι ΠΑΟ και εφημερίδα, είναι το. Και είναι... όλες οι εφημερίδες ναι. Να βγάλουν τα έσκη που γίνανε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Τρίπολη Ολυμπιακός. Όχι, ρε φίλε, πιάσαν αυτόν. Αυτοί φύγαν, τελειώσανε. Στο ΑΕΚ ΠΑΟ καθυστέρησε το παιχνίδι μισή ώρα. Έξω γινότανε πόλεμος. Μισή ώρα καθυστέρηση παιχνιδιού. Εάν γινότανε στην Τούμπα. Θα είχε καεί, το σύστημα θα είχε καεί. Θα μας είχαν ρίξει τη Β' Εθνική. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Άρχισε να ξεκινήσω το παιχνίδι από τα δακρυγόνα. Ναι. Παιδιά, βγάλετε το πρωτοσέλιδο, βγάλετε το σαραδιόφωνα. Ναι. Στα Γιάννενα πετάξανε καρεκλάκια οι Γιαννιώτες από άσες, πάνω. Πάνε να δημιουργήσουν θέμα εκ του μη όντως, όπως παιδιά, το λες. Παιδιά, έχει γίνει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ μια καθυστέρηση παιχνιδιού. Έσχη. Και στο Τρίπολη Ολυμπιακός, δακρυγόνα μέσα, χαμός, αδερφέ. Μιλάμε για το ΑΚΑ τώρα, πάνε να το πνίξουν. Και το πνίξαν, όχι πάνε, το έχουν πνίξει. Πέρασαν 6 μήνες από αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μακελιό έξω. Χτυπήσαν αστυνομικοί, πήραν αστυνομικούς, πήγαν να πούνε τζάμπα. Και λένε ότι γίνανε πέριξ και μακριά από το γήπεδο. Φαντάσου, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, τραυματίστηκε αστυνομικός, αδερφέ, διακομίστηκε στο 401. Στο σκέψου λοιπόν στην Τούμπα να τραυματιζόταν αστυνομικός και να μεταφερόταν. Τι είχε να γίνει, φαντάσου. Τι είχε να γίνει. Κωσί καθυστέρησε να ξεκινήσει. Γι' αυτό λέμε, το νου μας συνέχεια. Κωσί, άσε με λίγο να τελειώσω. Δείτε τα αυτά τα πράγματα και κάντε τα σημαία από σήμερα. Τα πρωτοσέλιδα όλα πρέπει να παίζουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται για ένα γαμό το να τρώμε 3 και 4 αγωνιστικές και να φοβόμαστε να μην φάμε μείον. Και οι άλλοι να κάνουν έσχη, να χτυπάνε αστυνομικούς, να φέρνουν, να προφυλακίζουν, να καθυστερεί το παιχνίδι να ξεκινήσει και να μην ακούγεται τίποτα. Βγάλτε τα στις εφημερίδες, έστω και καθυστερημένα. Βγάλτε τα, παίξτε τα. Το Γιάννενα ΠΑΟΚ μπροστά σε αυτά που γίνει είναι μηδαμινό, είναι τίποτα. Πάρτε τηλέφωνο τον εισαγγελέα, τον αθλητικό και πείτε τα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κινηθεί προπαγάνδα στους προπαγανδιστές. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Πρέπει να το καταλάβει ο Κυριάκος. Και δεν θέλω να το κράξω το παιδί, γιατί πρέπει να έχουμε ομοιογένεια από το λαό μέχρι τον πρόεδρο και όλο. Ομόνια. Ναι. Αλλά ξύπνα ρε Κυριάκο, ξυπνήστε ρε εσείς. Όλος ο οργανισμός, δεν είναι μόνος πρέπει του. Πρέπει όλος ο οργανισμός να ξυπνήσει. Προπαγάνδα στους προπαγανδιστές. Έγιναν έσχια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟ. Καθυστέρησε το ΜΑΤ να ξεκινήσει. Το λέω για τέταρτη φορά. Χτυπήσαν αστυνομικούς. Δείτε τα λίγο αυτά. Βγάλετε τα πρωτοσέλιδο, έστω και σήμερα. Ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή για όνομα του Αγίου της Παναγίας. Και εσείς και το Μέτρο Σπορ και όλοι και όλες οι εφημερίδες. Ναι. Δηλαδή έλεος. Έγινε αυτό, αδερφέ. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Yeah. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, ομάδος ο Κατερινιώτης. Έχουμε να τα πούμε από πολύ πρόσφατα. Από τότε που ήσουν στον 103. Καλώς το παιδί. Μιλάμε δεκαετία τουλάχιστον. Αυτό να πάνε. Σ' ακούω Μάνθο. Να σε βάλω καταρχήν στην κλήρωση για εισιτήριο και για τρίμερο ή δεν θέλεις. Εννοείται. 7-27. 7-27. Έγινε. Μάνθος έβαλα. Πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν. Και έξω στη Μαριλής τηλεφωνείτε. Θέλω... Συγγνώμη. Παράλληλα τηλεφωνείτε και στη Μαριλής. Στο 2310-287-888. Υπάρχουν πολλές γραμμές ακόμα έξω που μπορείτε να δίνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να κάνουμε την κλήρωση στις 10 παρά. Σ' ακούω λοιπόν. Μάθω. Λοιπόν, φίλε, εγώ πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο συνδυσμιακό κίνημα. Ναι. Στα παιδιά που ηγούνται. Έτσι, γιατί τώρα να καταλάβεις 40 φεύγα εγώ, κάπου εκεί είναι και τα παιδιά συνήθως τώρα που
Που είναι επικεφαλής. Τον πρώτο λόγο στις, σωστό, σωστό. Έτσι, είναι η ηλικία μας. Τυχαίνει, εγώ δεν είναι παιδιά που θύτευσαν και δίπλα στους μεγαλύτερους και πήραν τη σκυτάλη και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, και παιδιά μορφωμένα τώρα δεν υπάρχουν. Όχι, αυτά δεν έχει. Έχει μέσα. Μα γι' αυτό εγώ είμαι. Μα εγώ γι' αυτό είμαι και κατά του τσουβαλιάσματος. Γι' αυτό είμαι κατά του τσουβαλιάσματος. Υπάρχουν δύο. Παντού υπάρχουν μέσα. Που είναι λίγο πιο θερμονά αυτά εμείς, ξέρω εγώ, αλλά και αυτοί δεν γίνεται να μην επηρεαστούν από την. Από την, πώς, τις προθέσεις των πιο έμπειρων τον και των περισσότερων, ναι, έτσι. Δεν, εγώ δεν το βλέπω δηλαδή ότι σωστό. Θα ξεκινήσει κανένας. Ακόμα και από τους πιο θερμόαιμους να πάνε. Και αυτό ήταν και λίγο να τους βάλεις τους άλλους στην πρίζα, να κάνουν τις προετοιμασίες τους, ας πάνε να στηθούν εκεί που θέλουν και ας περιμένουν. Μακάρι να είναι έτσι. Εμείς, μακάρι να είναι μια τακτική. Εμείς στο τέλος θα τους πούμε... Να, σύ και με καντάρ. Βάλαμε τα τρία τα κολλάκια και φύγαμε. Γεια σας. Μακάρι και να είναι έτσι. Ξανά στη θέση μας. Μακάρι να είναι... Και σας περιμένουμε. Ελάτε το. Ελάτε. Ελάτε πάνω. Όχι αν θέλετε. Θα κάνετε απλά μια απόσταση. Αντί για Αθήνα Λαμία, θα κάνετε Αθήνα Τούμπα. Πιο φιλόξενο είναι από τη Θεσσαλονίκη πάγει, ρε. Φίλε, τρίγωνα πανοράματος, κάστρα, λαδάδικα, αυτά εδώ, ουζερί, τσιπουράδικα, ελάτε στη μόνη μας. Και κάτι, ας περιμένουμε. Και κάτι που θέλω να αναφέρω σε φάση, επειδή μου περισσότερο να πάρω πληροφορία, αν μπορείς. Ναι. Ας πούμε, αν την ξέρω. Ας πούμε τώρα, ναι. Λοιπόν, μια υπόθεση εργασίας. Ναι. Ξεκινάνε, ρε παιδί μου, 30 παλικάρια από εδώ πέρα, 40. Ναι. Και πάνε. Μέχρι πού θα φτάσουν, θα σταματήσουν κάπου. Ναι, δηλαδή, εννοείς στον δρόμο για τη Λαμία. Στον δρόμο για τη Λαμία, λες. Σε ένα μπλόκο. Στον δρόμο για τη τι Λαμία. Θα γίνει, ναι. Θα γίνει ο Σασυρμάς εκεί. Πού θα, στο γήπεδο αποκλείεται να φτάσουν. Δεν υπάρχει. Δεν θα αφήσουν να προσεγγίσει κανένας στο γήπεδο αν δεν έχει ταυτότητα και εισιτήριο διαρκείας. Όχι, θα φάνε, οπότε, και τα, θα φάνε και τα παιδιά την ταλαιπωρία. Πάνε και γίνεται. Άκουμε λίγο την ερώτησή μου να πάνε και γίνεται και κάνουν φασαρία με τους μπάτους. Αυτά ξέρω. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα σε αυτό. Εκτός γηπέδου μακριά. Μακριά, όχι, ναι. Βέβαια, τι, άμα το κάνουμε. Γιατί άμα κάνουμε όχι, γιατί άμα μέσα κάνουμε. Μέσα στο γήπεδο αποκλείεται να φτάσουν. Έτσι, λέω λοιπόν. Κερκίδες πάλι αποκλείεται να φτάσουν. Αν εμείς με κασκόλ του ΠΑΟΚ βγούμε εδώ στη Λέοντο Σοφού, εγώ ο Σωτήρης και όλα τα παοξάκια εδώ που είμαστε και κάνουμε μια μανούρα εδώ έξω. Λέοντο Σοφού. Με παραλία κάτω. Και κάνουμε μια μανούρα. Ναι. Θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου ρωτάω. Ακριβώς. Αυτό δεν σου πω λοιπόν. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν για τέτοιο πράγμα λέμε. Οπότε θέλω έτσι να καθασυχαστεί και το κοινό. Βέβαια καλά είναι να υπάρχει κουβέντα για να είμαστε σε γρήγορση. Ναι, αλλά απλά δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε σήμερα. Τώρα θα έπρεπε να καταλάβεις ότι θα έπρεπε να μιλάμε. Και να κάτσεις εδώ πέρα, να πας να πάρεις, εγώ πήρα ήδη το εισιτηριάκι μου για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού, φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός. Να είσαι γερός κι εγώ. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου, έτσι, αγόρι μου, έτσι. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Ζουμουσού, λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αγόρι μου. Πάντως Κωστή από αυτόν που ξέρεις ναι. Από αυτόν που κάνω παρέα δεν το περίμενα αυτό το πράγμα που όντως, πάθες. Πραγματικά δεν είναι εντάξει. Μεγάλη στεναχώρια τράβηξα. Δεν έπρεπε. Θα σε πάω εκτός αέρα του πεις, να μεσολαβήσεις. Βεβαίως να του πεις ότι δεν πρέπει. Κατάλαβες για ποιος. Κατάλαβες έτσι. Είδες που πήγες και εσύ σιγά σιγά διορθώνεσαι και δεν το είπες. Δεν είπες τη λεξούλα. Παρατρίγα θα το έλεγα, κατάλαβα, έλεγα για ποιον να σου σου λέω. Τι φατούσα πάλι για άμα τη σου. Λοιπόν, δηλαδή, σε γουστάρω, σε γουστάρω, σε γουστάρω πολύ γιατί δεν σταματάς να προσπαθείς γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Να πεις ότι λοιπόν, πες ότι 10 άτομα από την Άρτα πάνε παουξάκια, γνήσια. Ναι. Πάνε και τραβάνε 2, 3, 4, 5 καραφάκια. Μπαίνουνε μέσα και όχι, τα κάνουνε μαλλιά. Μέσα δεν μπορούν να μπουν. Παύλε, δεν μπορούν να μπουν. Μέσα στο γήπεδο, αν δεν έχεις ταυτότητα με διαρκεία της Λαμίας. Όχι, δεν θα μπουν. Κανένα στο εκατομμύριο. Να μείνουν στην Άρτα. Ειδικά. Α, τώρα το πες ωραία. Να μείνουν στην Άρτα. Ειδικά αν έχουν. Κι ο άλλος έμεινε στην Άρτα. Κι ο άλλος έμεινε στην Άρτα. Αλλά εμείς συμπληρώσαμε την ύφη. Έτσι. Κατάλαβες. Βεβαίως. Απόλυτα. Εσύ μπροστά σου το γυραμμένο και το βλέπεις που να τις έφερω βόλτα. Τέλος πάντων. Δεν έχω, δεν έχω γραμμένο. Το έχω ραμμένο, όχι γραμμένο. Να αφήσουμε την ομάδα
να κάνει αυτό που ξέρει και τον προπονητή. Τελείωσε. Να μην πάει κανένας κάτω, να κάνουν όλοι ντου από παντού σε όλες τις ταβέρνες, να δώσουν ένα μεροκάμα τους στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Σωστό. Να οικονομήσουν, πόσο λένε ρε παιδί. Όχι, να ξεχρεώσουν, αδερφέ, να πληρώσουν τα υπαλληλάκια. Θα το πω, δεν ξέρω, μην είναι μηνύσιμο αυτό. Άμα θέλω να ξεχαρμανιάσουν, έρχεται ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Πολύ σωστό. Τι μηνύσιμο. Τι μηνύσιμο. Γιατί να είναι μηνύσιμο το ξεχαρμάνιασμα. Πάνω στον Ολυμπιακό θέλω, φίλε. Εννοείται. Ναι, πάνε με τον Ολυμπιακό. Διπλό αύριο στη Λαμία. Διπλό αύριο στη Λαμία. Ούτε άλλη κουβέντα, ούτε άλλη συζήτηση. Αφήστε την ομάδα. Ξέρει τι θα κάνει η ομάδα και ο προπονητής. Σιγά την ομάδα τώρα, τη Λαμία, μωρέ. Σιγά την ομάδα, φοβόμαστε. Του κάναμε ολόκληρο σύριαλ. Για 5 ανεκέφαλους. Φιλιά, Παύλε. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Να σε καλά. Και ο Θεός να σε φωτίσει κάποτε να πέσει στα δίχτυα μου. Καλά, εντάξει, θα το δούμε. Δεν αποκλείεται. Φιλιά. Μιλάμε για το ποιος αυτός ένα μηδέν, λέω για τους φρέσκους ακροατές. Έξω συνεχίζεται και στο διάλειμμα που τα έχουμε κουτσουρέψει τα διαλύματα. Όπως βλέπετε, κάνουμε προσπάθεια. Απ' τη μία να χαίρεστε που έχει διαφημίσει, σημαίνει ότι πάει καλά η εκπομπή, πάει καλά το ραδιόφωνο, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να διαφημιστεί. Σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς που δίνουν σε πολύ δύσκολες εποχές τα ωραία τους λεφτουδάκια για να στηρίξουν όλο αυτό. Εμείς δεν έχουμε σε κανένα λογαριασμό κρατικό. Δεν υπάρχει κανένα χαράτσι για να υπάρχουν τα ραδιόφωνα τα ιδιωτικά. Το λέμε που και που, ας το υπενθυμίζουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για να ζήσουμε όλοι μας, για να ζήσει όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, 3 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το νου μας αύριο, κανένας εφησυχασμός, καμιά χαλάρωση αγωνιστική, καμία υποτίμηση αντιπάλου, το λέω συνέχεια, αφήστε με εγώ να λέω ρε παιδί μου, θα κάνω πλεξούδα σαν του πέρσι Ολιβάρε, σαν του πρόπερσι. Και βέβαια και ένα διήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, καταπληκτικό ξενοδοχείο, όποιος πήγε καταλαβαίνει τι λέω, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Παίρνετε 2310-287-888 και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Επιστρέφουμε! Έλα, πίσω το καλάμι. Πώς το γουστάρω αυτό το χαλί, πόσο απεριόριστο το γουστάρω. Σταύρος Ιωαννίδης. Είναι επειδή με ρωτάτε κάθε φορά, εδώ είμαστε. Καρτασάκι μου στην Πάτρα, τα φιλιά μου στο Χρήστο στο Ανόβερο, στην Ανούκα, στο Λούντενσάιτ, στα παιδιά στο εξωτερικό, σε όλους σας. Σε όλους σας, εντός και εκτός το νου μας, αύριο πάμε, κάνουμε το καθήκον μας, χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Θεωρώ ότι δεν θα πάει τελικά ο κόσμος στο γήπεδο και δεν πρέπει να πάει. Το είπαμε, όχι αν αγαπάτε τον ΠΑΟΚ μην πάτε παιδιά, αλλά επειδή τον αγαπάτε. Καταλάβετε τότε ότι και εμείς που σας λέμε αυτό που σας λέμε, έχουμε ακριβώς τον ίδιο σκοπό, ακριβώς την ίδια τρέλα, ακριβώς την ίδια πρεμούρα, την ίδια επιθυμία, την ίδια λαχτάρα. Να το ζήσουμε αυτό. Δεν πάμε σε ένα πάρτι αύριο για να πάμε στο μεγάλο στις 6 του μηνός Μαΐου. Απλά πράγματα. Ξαναλέω πριν πάμε για την τελευταία ροή, για το τελευταίο κύμα τηλεφωνημάτων, ότι τηλεφωνείτε και έξω στο 2310-287-888 και στον αέρα για 3 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν πέφτει καρφίτσα φυσικά, αλλά και για το διήμερο 2 διανυκτερεύσεις στο Λίθος Hotel & Spa. Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε... Καλώς την Τσουκνίδα. Ναι. Ποιος είναι αυτός που ετοιμάζει την οργανωμένη κάθοδο της σειράς 4? Για πες. Εσύ θα μου πεις Κωστή. Εγώ σου είπα, αυτός 1-0. δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο. Δεν έχω δικαίωμα, δεν γίνεται. Έρχομαι από εκεί, σβήνω από μπροστά σε αυτή τη λέξη, γιατί τη βλέπεις. Γιατί θα σε κάνω μια μέρα να την πατήσεις και να το πεις. Αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή. Χαίρομαι, το ξαναλέω. Εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι σε μια κλειστή γκάμα, σε μια κλειστή ομάδα ανθρώπων. Αυτοί που προσπαθείτε εδώ και καιρό για το αυτό σε ένα μηδέν. Κάποια στιγμή, όπως με έπιασε ο Μαλαμίσιος πέρσι, κάποια στιγμή κι εγώ. Χαλαρώσαμε. Μία φορά θα μας πας σε αυτούς που δίνουν τα τραπέζια να μας κάνεις το τραπέζι. Σωστό! Οπότε θα μας φύγει και μας η τάβλα. Σωστό. Σωστό αγόρι. Λοιπόν, Κωστή, επειδή έχω μιλήσει με 2-3 παιδιά, έτσι, όχι από τη θύρα 4 όλοι, αλλά την ίδια τάβλα έχουν
και τα άλλα παιδιά να κατεβούν κάτω. Από άλλους συνδέσμους εννοείς. Αυτό το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δηλαδή είναι άπολοι ή λέμοι ή ξέρω εγώ, δεν έχουν την ίδια τρέλα και την ίδια επιθυμία. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Ήμουν στα Γιάννενα. Ναι. Μπορούσα να καταλάβω και μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κάποιοι που παίρνουν τηλέφωνο δεν έχουν πάει ή έχουν πάει πολύ παλιότερα. Και ακόμα δεν γνωρίζουν. Ναι. Κάποιοι από τους συνδέσμους είναι πολύ νέοι. Δεν έχουν γνωρίσει τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω ακριβώς την όρεξή τους και την τάβλα που έχουν για να πάνε κάτω. Όμως, όπως λες και εσύ, όπως λένε και σε άλλα ραδιόφωνα, γνήσιοι υπόξιδες, γιατί καταλαβαίνω τις φωνές, σε έχω πει ποιους ακούω, έτσι, ότι και εγώ εάν ακούω. Πάμε... πάμε, ναι, προχώρα, αν πάμε, θα βρούνε μπούλια, θα βρούνε κόσμο για να κάνουν φασαρία. Βάζουμε, το ξαναλέω με μια λίγο σκληρή παρομοίωση. Βάζουμε όπλο, βάζουμε σφαίρα στο όπλο στη θαλάμη του αντιπάλου μας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο κι εγώ, πόσο κρατιέμαι κι εγώ να μην πάω και άλλοι φίλοι τέλος πάντων να μην πάμε. Δεν μπορούμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει κάποια πράγματα, δηλαδή όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ, καμιά φορά μπορεί να το αφήσεις και μόνο του για λίγο. Για να μην το πληγώσεις, κατάλαβες. Πρέπει να δεις. Δεν μπορώ να βλέπω γιατί απαντώ και στον τριαντάφυλλο που στέλνει μήνυμα από τη Ρουμανία. Χθες αναρτήθη όπως ανήρτησε η Χρύσα την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, οφείλει να αναρτήσει και την ανακοίνωση της ΤΥΡΑΣ 4. Δεν σημαίνει ότι επειδή την αναρτούμε συμφωνούμε κιόλας. Το τι έγινε από κάτω, άνθρωποι που είναι αδέρφια, άνθρωποι μεταξύ να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, γι' αυτό και την αποσύραμε για να μην βρίζεται ο ένας με τον άλλον, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πας. Άκου λίγο, δεν μπορεί να πας σε ένα μικρό γλέντι για να χάσει το μεγάλο, φίλε. Και να χάσει το μεγάλο που θέλει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται. Να βγάλει γούστα. Όχι, δεν γίνεται. Να ταπεινώνει, να τσαλαπατάει τον άλλον. Γιατί να σε πω και κάτι, ο άλλος θα έρθει να ξεφτυλιστεί, ξέρεις γιατί. Μάλλον θα έρθει να μην ξεφτυλιστεί, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί θα παίξει άμυνα, θα το δεις. Θα φτάσει στο σημείο να παίξει άμυνα, όπως κάνουν οι μικρές ομάδες για να μην φάει όλα μπαλάκια. Αυτά θα τα συζητήσουμε από το Σάββατο το βράδυ και μετά. Ακριβώς. 9.30 ώρα, 9.30. Αυτό! Απέναντι υπάρχει μόνο αυτό το νου μας αύριο. Μην πέσουμε στην παλίδα. Δεν τρελαινόμαστε νομίζεις, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει η ομάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μάτς, όσο και να μας βολάει να είναι μόνη της και να τα καταφέρει μόνη της, οι παίκτες ξέρουν. Της έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη της ομάδας. Δεν είναι ποτέ μόνη της. Επειδή δεν θα είμαστε με φυσική παρουσία εκεί, η καρδιά μας χτυπά τόσο δυνατά, εκατομμύρια καρδιές σε όλο τον κόσμο χτυπούν τόσο δυνατά που ακούγονται μέχρι τη Λαμία. Ακριβώς. Έγινε! Φιλιά! 600! Έγινε Μανώλη, φιλιά! Γεια σου Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλώς τον Χρήστο. Έλα αγόρι μου. Βάλε το 679 πρώτα. 679. Λοιπόν, Κωστή μου. Σας βάζω όλους σε μία κλήρωση εγώ εδώ. Η Μαριλής έξω σας ρωτάει κιόλας. Εγώ σας βάζω και για το διήμερο και για τα εισιτήρια. Κωστή, ένα πράγμα μόνο για την ανακοίνωση της 4. Επειδή διάβασα κάτι απίθανα ότι τρυπάνε και κάνουν και ράνουν. Όποιος, ειδικά κάτι ακροατές ανθρώπων που αποδεδειγμένα τα παίρνουν από το Μαρινάκι στην πόλη μας. Και τους παίρνετε τηλέφωνο και τους λέτε τι καλά που τα λένε. Ναι, εντάξει, αν πιστεύετε εσείς βρε Ντουγάνια ότι η θύρα 4 έχει στόχο να τρυπήσει τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό ρε παιδί. Κοιμάστε όρθιοι. Όχι, μα, γι' αυτό είπα και στην αρχή Χρήστο μου επιτρέπεις. Που είπα δεν υπάρχει αν αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Επειδή αγαπούν τον ΠΑΟΚ δεν θέλουμε να πάνε. Αυτό λοιπόν, είπαμε. Το να ψάχνουμε να βρούμε μέσα. Το τραβήξαμε πάρα πολύ. Δούριους ύπους και τέτοια. Τελείωσε. Άκουσε Κωστή μου. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που δεν έχει πάρει επίσημα εισιτήρια. Και δεν εκδίδονται εισιτήρια, δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς, ως οπαδούς, είναι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με κανένα συνοπαδό μας. Να μην υπάρξει καμία σύλληψη, να μην υπάρξει τραυματισμός. Ούτε συμπλοκές, ούτε τίποτα. Αυτά να μας ενδιαφέρει. Έξω από το λοιπόν. Γήπεδο. Μα νοιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πάει καλά το μάτς. Δεν μπορεί να μην νοιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί. Γι' αυτό τους λέμε, θα φάτε και την ταλαιπωρία. Θα φάτε λοιπόν, και όλο αυτό το θέμα. Το σημαντικό Κωστή μου ποιο είναι. Επειδή μας έχουν ζαλίσει τα όμπαλα λοιπόν ότι επίκειται να κάνει ο κύριος Σιμιτζόγλου δίωξη κτλ. Θα πούμε και πρέπει να το πούμε όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωναχτά δυνατά και όλα τα μέσα. Αν ο κύριος Σιμιτζόγλου δεν καλέσει πρώτα την ΑΕΚ για τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΕΚ Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο.
Την ΑΕΚ στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που διακόπηκε το παιχνίδι λόγω δακρυγόνων. Τον Ολυμπιακό για την Τρίπολη που έγιναν δακρυγόνα και διακόπηκε το παιχνίδι για μπούκες. Έτσι και καλεστεί ο ΠΑΟΚ λόγω δημοσιευμάτων. Και μόνο. Οι οποίοι είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τα τελευταία χρόνια. Τόσο πολύ ο όρος αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι έχει πάρει οντότητα Κωστίμου, συγγνώμη και όλα δυο όχι, μα σε παρακαλώ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν έχει, όπως έχει σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και εδώ φίλε. Τώρα που πέσαν οι μάσκες, μα τώρα φαίνεται, φαίνεται ποιοι κουβαλάνε φίλε τώρα τις τσάντες. Φαίνεται αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό ακριβώς Κωστίμου, αλλοιώνουν την πραγματικότητα εν έτη 2018. Δεν είναι ούτε νιώθουμε συνάδελφοι με αυτούς, Χρήστο, δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη αγόρι μου. Τι να νιώθω, με αυτόν ο οποίος φίλε μπαίνει στα payroll και αυτός ο οποίος γίνεται βαστάζος του κάθε προέδρου. Δεν υπάρχει περίπτωση αγόρι μου, πέσαν οι μάσκες τώρα κάτω. Βλέπεις τι γίνεται. Μονιάσαν όλοι μεταξύ τους. Κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι. Ένα πράγμα, αδερφέ. Ένα πράγμα. Άκου, Κωστή, άκου ένα πράγμα το οποίο πέρασε απαρατήρητο από πολλούς. Θυμάσαι μετά τον τελικό που είχα βγει και σου είχα πει ότι ο παρατηρητής, ο κύριος Βακάλης, είχε γράψει εν γνώση του ψέματα για την ώρα εισόδου. Για την ώρα εισόδου, βεβαίως. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Λοιπόν, και μετά είχαν πει ότι ήταν συμπληρωματική έκθεση, αλλά ό, του θαύματος η συμπληρωματική έκθεση δεν έγινε. Δεν λήφθηκε υπόψη και τιμωρηθήκαμε βαρύτατα. Το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να είναι μείον 6 και συν 3 αγωνιστικές επιπλέον την ΑΕΚ. Ακριβώς. Λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Βακάλης λοιπόν προχθές είναι αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΕ ΣΑΜΟΥ. Προχθές ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε τον Μελισανίδη στην επίσκεψη που έκανε στην ΚΕΔ. Λοιπόν, για να καταλάβουμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να κερδίσεις τα ίσια και παλικαρίσια. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και είναι επιβεβλημένο να σταματήσουμε να τρογόμαστε αυτά τα κοκόρια και να κοιτάξουμε ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι και εντός και εκτός και έχει 700.000 μορφές. Το παιχνίδι αύριο είναι επικίνδυνο γιατί η Λαμία είναι κανονικά τσιράκι της ΑΕΚ. Και ταμπούρι. Το έδειξε με κάθε τρόπο. Γιατί στον πρώτο γύρο είχε τη δυνατότητα να παίξει το γήπεδό της. Γιατί είχε γίνει το γήπεδό της τότε. Και επέλεξε να παίξει Περιστέρι. Το Περιστέρι. Με το πέναλτι έξω την περιοχή. Έτσι. Και δεν έβγαλε κιχ. Και στο δεύτερο γύρο έπαιξε με 8 αναπληρωματικούς και με 43 χρονών τερματοφύλακα. Για να μην παίξει ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Εμείς εκεί έχουμε τρεις κλάσεις καλύτερη ομάδα. Ξέρουμε ότι ο διαιτητής είναι τραγικός ο Ευαγγέλου. Θα προσπαθήσει να μας βάλει εμπόδια. Δεν μπορούν να μας βάλουν αγωνιστικά έτσι. Εμπόδια. Έτσι. Συνεχίζουμε όλοι ενωμένοι όπως λέει ο Γκόραν και όπως πρέπει, Κωστίμου. Όλοι μας. Αυτό. Και έχουμε... ένα-ένα τα βήματα. Αυτό. Σταματήστε να μαλώνετε και να τρώγεστε και κοιτάξτε ποιος είναι ο εχθρός. Αυτό. Ο δεν μας παίρνει μεταξύ μας. Έτσι. Μεταξύ μας δεν μας παίρνει χρώματα, να έχουμε. Ακριβώς. Φιλιά. Κίτρινα, φιλιά. Πράσινα, κόκκινα και μπλε. Καλό τρίμηνο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Να σε καλά. Πάμε. Τρεις τελευταίες γραμμές, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, έξω μόνο αν προλάβετε. Ξαναλέω για τελευταία φορά, τρία εισιτήρια θα κληρώσουμε σε 5 λεπτά και ένα διήμερο στο Λίθος Hotel & Spa στον Άγιο Αθανάσιο, τον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Έλα, σε καλημέρα, περίμενα! Καλημέρα, πες τους άλλους να κλείσουν, ε! Σε περίμενα! Σε περίμενα, λοιπόν, έλα! Ένα πράγμα θα πω, η θύρα 4 δεν θα πάει στη Λαμία. Επειδή το λέω εγώ δεν θα πάει. Τελείωσε. Επειδή το λόγο στον μετράω, ξέρω ότι, έχεις, το ότι μισό αιώνα έχεις φάει εκεί. Λοιπόν, ήθελα να βγει σήμερα. Να, και έχω ξέρει πόσα μηνύματα. Έχω πολλά μηνύματα που λέγανε να βγει ο Παναγιώτης που ήταν 40 χρόνια θύρα 4. Λοιπόν, εγώ είπα δεν θα πάει. Τη μετράω την κουβέντα σου και είναι πολύ σημαντική για μένα, να ξέρεις. Respect στον παππού που είναι 70 χρονών, respect. Αλλά μην τσουβαλιάζει. Ναι, ναι. Το είπα και εγώ εκεί τη στιγμή. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πήγε τελευταία φορά στην θύρα 4. Το είπα και εγώ. Το ότι υπάρχουν παντού μέσα στοιχεία που δεν θέλουμε, ναι, λοιπόν, αλλά όχι όμως τσουβαλιάζει. Αυτό, όποιος γράφει σε site, μπορώ να πω ότι πρέπει να βάλει την υπογραφή του. Όποιος δεν βάζει την υπογραφή του, χαργετίζεται με πράσινους, κόκκινους και κίτρινους αγγέλους. Ενυπόγραφα, ενυπόγραφα. Παρατσούκλια αυτά και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, παρακαλάμε να πάμε στο γήπεδο πάντα εμείς. Δεν μας παρακαλάει κανένας. Εντάξει, να το αυτή η συζήτηση όμως δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει το καλοκαίρι. Και αν ξεκινήσουμε με συζήτηση κανονικά και θα βρούμε τη λύση εμείς, θα πηγαίνουμε σε κάθε γήπεδο που θα παίζει η ομάδα μας.
θα βρεθεί ο τρόπος. Όχι τώρα όμως. Δεν είναι τώρα, πάμε σύμφωνα με αυτό που πρεσβεύει ο αρχηγός. Ο αρχηγός αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ναι. Και μπορεί, αν θέλει, να πάει, να στείλει κάποιον εκεί πάνω, να πούμε εκεί στην Ηλιούπολη πάνω, ο αρχηγός, ο Μανάβης εκεί είναι, μπορεί να πάει να τον πει και ακριβώς. Να κατέβει να αναλάβει αυτές τις 8 αγροτικές πόσες είναι. Εγώ πιστεύω δεν θα πει όχι ο Μάκης, αν του το πει ο πρόεδρος όμως. Ναι. Γιατί δεν πιστεύω να βασίζεται σε κανέναν. Παναγιώτη, δεν θα αρκούσε μία κουβέντα του μόνο να πει ότι δεν πάει κανένας. Τρεις λέξεις ανέλεγε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε νεαρός ή γυρεότερος στη θύρα 4. Να μην υπακούσει τον στρατηγό. Αυτό το λέω, δηλαδή δεν θα πάνε. Ναι, ναι. Ένα άλλο τελευταίο που εχθές μετά από πολύ καιρό έκατσα να δω μπάσκετ. Ναι. Συγγνώμη, δυστυχώς, κύριε Πρέλεβη. Δυστυχώς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίζει με τα χωριά και να τον αδικεί η διατησία. Διατησία. Για μια ακόμα φορά. Με την Κίμη. Ποια είναι η Κίμη, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να βγάλει τι εστί Κίμη. Και πολύ θα έξω από τα ρούχα του. Δηλαδή. Δηλαδή για να βγει ο Χρυσικόπουλος που είναι ένα παιδί από τα ρούχα του, αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους που είναι η Κίμη, πιστεύω οι 90 δεν ξέρουν. Υπάρχει αυτή η ομάδα στον χάρτη. Άμα δει. Είδα, έβλεπα. Γελούσαν οι παίκτες της Κίμης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το νου μας λοιπόν, αύριο... Λένε ότι δεν μιλάμε, δεν βλέπουμε και δεν ασχολούμαστε με και το μπάσκετ. Γιατί δεν λέμε για το βόλεϊ. Ναι. Που όλοι εκεί πέρα είναι, υπάρχει γραμμή. Θα γίνει αυτό. Και τέλος. Και μας τρύπησε πάλι ο κύριος Μαυρομάτης στο βόλεϊ. Φωτογραφίζοντας τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Γεια σου Παναγιώτη. Να σε γεννήσω. Το νου μας αύριο αυτό. Το νου μας. Συγκλήρωση αν θέλεις. 485. Φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα. Τι γίνεται. Γεια σας. Καταρχάς θα ήθελα άμα μπορώ να μην πω το όνομά μου, ας πούμε ότι με λένε Μαρία. Ωραία Μαρία λοιπόν, να σκεφτούμε 15 Αύγουστο να σε πάρουμε για τα χρόνια πολλά λοιπόν. Εντάξει. Θα δεχτούμε το όνομά σου Μαρία και πάμε παρακάτω. Okay. Ευχαριστώ. Παίρνω λίγο προς το τέλος. Ναι. Καταρχάς να πω ότι δεν υπερασπίζομαι καμιά θύρα 4, ούτε εκπροσωπεύω καμία θύρα 4. Δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό, ναι. Την άποψή σου θα πεις. Θα ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα ίσως στους ακροατές, γιατί το θυμικό μερικές φορές μας κάνει να μην βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες ή δεν τις παρακολουθούμε όπως πρέπει. Ακούμε. Η ανακοίνωση είναι 20 σειρές. Ναι. Οι 9 σειρές αφορούν τη Λαμία. Ναι. Οι άλλες 11 αφορούν την προετοιμασία της θύρας 4 του συνδέσμου, ναι, για το μάτι της επόμενης εβδομάδας, της Κυριακής. Ναι. Και γενικά και την προετοιμασία για τη στέψη του πρωταθλητή. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ένας σύνδεσμος, ο οποίος καλείται να πάει να κάνει μια οποιαδήποτε αναταραχή, με την οποία η ομάδα του κινδυνεύει να μην πάρει εισιτήρια για την επόμενη εβδομάδα, διαχωρίζει αυτές τις ανακοινώσεις. Ναι. Αυτό που θέλω να εξηγήσω στον κόσμο είναι το εξής. Κάποιοι σύνδεσμοι, επειδή υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο φίλαθλο και τον οπαδό, και το οπαδικό κίνημα οφείλει να κάνει κάποια πράγματα που ίσως ένας φίλαθλος να μην θέλει και να μην μπορεί να καταλάβει. Η θύρα 4 χθες σήκωσε, κατά την άποψή μου πάντα, ένα γάντι. Επειδή μετά από όλα αυτά που έγιναν στην Τρίπολη, ναι, και δεν στο μπορούσε ΆΚΑ να δικαιωθούν κάποιοι που ήθελαν. Όχι, στην Τρίπολη που έγιναν όταν πήγε ο ΠΑΟΚ χωρίς εισιτήρια και δεν δικαιώθηκαν κάποιοι που περίμεναν να δικαιωθούν. Μήπως το Αγρίνιο εννοείται. Μήπως εννοείται το Αγρίνιο. Ναι, το Αγρίνιο. Γιατί στην Τρίπολη δεν πήγαμε. Ναι. Μπράβο. Στον Μπάς Γιάννενα που δεν δικαιώθηκαν, ναι, κάποιοι που περίμεναν να δικαιωθούν. Ναι. Από τη Δευτέρα και μετά κάποιοι οργανώνουν εκτός με σκοπό να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, προβοκάτσια. Στα ίσια το λένε. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ακριβώς. Επειδή δεν έγινε δεν τους έγινε το χατήρι, λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η θύρα 4 σηκώνει τώρα ένα γάντι για μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, ακριβώς για να σταματήσει ή να αποπροσανατολίσει αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάνε ελάχιστοι άνθρωποι και αυτοί οι ελάχιστοι δεν θα φτάσουν στο γήπεδο. Η θύρα 4 οφείλει να κάνει αυτό που κάνει τώρα, γιατί η θέση της είναι αυτή σαν οπαδικό κίνημα. Και με την ιστορία της, όπως είπε και πριν ο κύριος, δεν θα πάει κανείς οργανωμένα από τη θύρα 4, δεν θα πάει κανείς. Ναι. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, και το λέω πιο πολύ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγχυστεί και για αυτόν τον 70χρονο άνθρωπο που πραγματικά γι' αυτόν πήρα πιο πολύ, γιατί υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν έξω, όπως ο πατέρας μου ή ο πατέρας σας, ας πούμε. Ναι, ναι.
θα πρέπει για να, να συντομεύω κιόλας να καταλάβουν ότι οι οπαδοί και ειδικά τα οπαδικά κινήματα και οι σύνδεσμοι έχουν ένα διαφορετικό ρόλο που δυστυχώς, καλώς ή κακώς, ούτε εμείς οι υπόλοιποι φιλάθλοι οφείλουμε να καταλάβουμε. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι αυτό, καλά. Να είστε καλά να είστε και καλά. Καλή επιτυχία αύριο να έχουμε με το πρωτάθλημα. Έτσι, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να φύγω. Όχι άλλες γραμμές. Η Μαριλής μου έφερε τα ονόματα απ' έξω. Έχει γίνει πραγματικά χαμός. Κάποιοι από εσάς ζητήσετε μόνο λίθος. Τώρα θα τα βάλω όλα στην κλήρωση. Δώσε μου, αδερφούλη μου. Έλα, πες. Θέλω από το 1 μέχρι το 89 να μου δώσεις 3 νούμερα για τα εστήρια καταρχήν. Το 6, ναι. Το 40 και ένα ακόμα. Και το 80. Και δώσε μου και ένα για να δώσω το τρίμερο. Το 11. Λοιπόν, μπορώ να φύγω με Παρίδι. Μπορώ. Θέλω. Μπορώ σήμερα ειδικά. Μπορώ να φύγω, ρε παιδί μου. Να φύγω έτσι. Πριν πω τους νικητές. Κεντρικό συλλαλητήριο. Ο όρος Μακεδονία να μην συμπεριληφθεί στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. Burgplatz, Altstadt, Düsseldorf. Ώρα 2. Να είσαι και εσύ εκεί. Πρωτοβουλία του ελληνισμού της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Μου το στέλνει Νανούκα. Το ξαναλέω, την Κυριακή στο Düsseldorf, ώρα 2. Δεν υπάρχει πίσω από αυτό ούτε κόμμα, ούτε παράταξη, ούτε τίποτα. Υπάρχει Ελλάδα. Καθαρά και μόνο. Καθαρά και μόνο. Λοιπόν, πάω να δώσω τα εισιτήρια. Το πρώτο εισιτήριο, Παπαζήσης Κώστα σε 5.26. Σε 5.26. Λοιπόν, εσείς που έχετε κερδίσει, θα πάρετε τηλέφωνο να δώσετε άμκα, να δώσετε και τον αριθμό ταυτότητας. Λοιπόν, εισιτήριο δεύτερο, Βελώνης Γιώργος σε 156. Βελώνης Γιώργος σε 156. Και εισιτήριο τρίτο, Παπούλιας Αλέξανδρος σε 338. Σε 338. Παπαζήσης, Παπούλιας και Βελώνης. Πάμε να δώσουμε και το λίθο. Στο λίθο θα πάει ο Τανούλης Μενέλαος. Τανούλης Μελένος. Τώρα αν δεν θέλει να πάει ή αν κάποιος έχει εισιτήριο, θα τα δούμε αυτά έξω, θα τα κανονίσουμε. Σε 5.36 πηγαίνεις στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο λίθο. Τελειώνουμε. Έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Χορηγή δεύτερης ώρας, Καλόε. Λαδόκολα από το Κουρδελιό στο Χαρμάνκιοι και Χαλβάς Λουκάς. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Το νου μας! Το νου μας, ζουμουσού! Το νου μας αύριο, το νου μας. Φιλιά πολλά, bye, 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 bye.